Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Την έφαγες για τρεόλη τη σούπα σου. Ναι. Σεβίλη United. Εντάξει. Εγώ έφαγα μέχρι το 67-68 λεπτό. Την έφαγα, δηλαδή έβγαλα κάτι. Είχα μια προσδοκία ότι η Σεβίλη θα κέρδιζε ναι. Το ψέμα της Premier League. Το ψέμα της Premier League. Δηλαδή... τώρα δημιουργείς έκτρες, ρε γιατρέ. Όχι, το έχω ξαναπεί ότι η Premier League είναι ένα πρωτάθλημα υπερεκτιμημένο. Υπερτιμημένο, ε. Η ναι. The United έχει ένα πανάκριβο ρόστρε το οποίο δεν αντίστοιχο της αξίας του. Ναι. Βάσει αυτό που πληρώνει. Ναι. Δηλαδή τώρα 100 μίρια για τον Drogba, για τον Pogba, ο οποίος είναι άφαντος. Δεν έδειξε τίποτα. Τον έβαλε αλλαγή στη θέση του Ερέρα που τραυματίστηκε. Θαλασσούλα έπαθε, τι έπαθε. Τώρα. Ο Λουκάκου βάρινε λίγο. Ο Λουκάκου. Μόνο Ντεχιά λίγο ομόρφινε το παιχνίδι με τις αποκρούσεις στο τέλος του ημιχρόνου. Στο 44 τι έβγαλε ο κερατά. Ένστικτο και τύχη. Πάνω του πήγε μπάλα. Ναι. Πιο δύσκολο για μένα είναι η επέμβαση που κάνει στην κεφαλιά του Ενζονζή παρά στην κεφαλιά του του Μούριελ. Ενστικτοδός. Και η πρώτη κεφαλιά που βγάζει. Η δεύτερη εντάξει πάει πάνω του. Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν κάνει κάποια εκτείναξη κτλ. Κορέα, πώς τον είδες? Όλα καλά, εκτέλεση 0. Ναι, είδες. Πολύ καλό εξτρέμ, διεισδυτικός. Ένα μαμούνι με όλη την κυριολεξία της λέξης, αλλά στη τελική προσπάθεια υστερούσε. Είμαι εκείνη για να πάρεις τα πολλά λεφτά. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό για τη Σεβίλη, γιατί χρειάζεται ένα γκολ μες στο Old Trafford. Ναι, δεν ξέρω πώς. Είναι πολύ πουλο σκόλτο 0. Μου έκανε εντύπωση, γιατρέ, η απάθεια του Μουρίνιο στον πάγκο. Πλέον επειδή έχει γίνει. Πόσο χρόνο είναι? 50 φεύγα είναι, 53, 54, 55, 55 χρονών. Δεν το λες και μεγάλο, δεν έχει... κιλά έχει, σαν τον Καρθία. Βρε, γυμνασμένος είναι. Ωραίος άντρας και εξακολουθεί να είναι. Σαν το Λάκη το Πετρόπουλο μοιάζει, πάμε, αλλά μια απάθεια. Ενώ άλλος ο σωσίας του Γαρδέλιο... Ο Μοντέλα. Ναι, ωραίος γκόμενος. Λοιπόν, σαφώς, ναι. Ωραίο παιδί. Σε ποιο συμμετοχικότητα και σε εσωτερική. Εντάξει, αποτυχημένος έφυγε από τη Μίλαν. Ναι. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία με μια καλή ομάδα της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ναι. Εντάξει, είναι το στοίχημά του. Καλά πάει. Εντάξει, το να κάθεσαι σε ένα πιο μεγάλο πάγκο, γιατί και η Σεβίλη είναι μια ομάδα που με πολλά ευρωπαϊκά τρόπα την τελευταία δεκαετία, δεν είναι λίγο. Επίσης είδα ότι ο Σάντζες τον ήπιε ο Νάβας για πρωινό. Ο Νάβας, ο οποίος είναι εξτρέμ, έπαιξε μπακ. Έπαιξε μπακ και το διέλυσε τον. Πήρε και κάρτα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πήρε και κάρτα, αν δεν κάνω λάθος. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Σάντζες έβαλε όμως, είδες, έβαλε τον εξτρέμ μπακ και τον διέλυσε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή. Καλή κίνηση εκεί, γιατί ο Σάντζες είναι μαμούνι κι αυτός, είναι τσόγλανος. Ο Κορτσιά που είναι το βασικό δεξί μπακ είναι τραυματισμένος. Μπήκε ο Νάβας σε ένα παιχνίδι, πήγε πολύ καλά και καθιερώθηκε στη θέση. Ναι, ταχυδυναμικός, πολύ ωραίος, ανεβαίνει. Είναι αυτό που λέμε όταν. Τώρα, όταν πιάνεις τον Σάντζες και το σβήνεις από εξτρέμ και είναι σε μπακ. Είσαι, ό,τι έκανε και ο Βιερίνια. Ο ορισμός του fullback είσαι. Είναι πάνω από 30. Τώρα το Βιερίνια θα τον δούμε να πούμε θουβού ακροατής. Πες στο γιατρό να δει τις άλλες ομάδες της Premier League
τι κάνω και όχι το σκουπίδι τη United, λέει. Και πάλι αυτό το σκουπίδι ο Μουρίνιο θα περάσει την επόμενη φάση που μιλάει. Εντάξει. Για τις αγγλικές ομάδες, λέει, εδώ θουβού να πούμε. Κοίταξε, μου αρέσει ιδιαίτερα η φιλοσοφία και του γερμανικού και του ισπανικού ποδοσφαίρου και γερμανικές ομάδες. Ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή και βγάζει σχολή, ρε, για Τροδάκο, λέει ο Best. Ορίστε. Εντάξει, είναι, υπάρχουν είναι πάρα πολλοί Αγγλόφιλοι. Όχι μόνο Αγγλόφιλοι, είναι και Γιουναϊτίστες εδώ αρκετοί μπόλικοι, να πούμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή. Και σου σε κάνω παρένθεση και σου λέω ότι τα νέα παιδιά που μας ακούν, οι περισσότεροι δεν είναι ΠΑΟΚ τώρα, δεν είναι Άρης, δεν είναι Ολυμπιακός. Είναι United, είναι Real. Δηλαδή. Μπαρτσελόνα, Μπάγκερ, Γιουβέντους. Κάτι δικοί μου πιτσιρικάδες τσακώθηκαν, πλακώθηκαν με κάτι άλλους, οι οποίοι είναι της Ατλέτικο, να πούμε. Real Madridιώτες. Με τους Ατλέτικους, πλακωθήκανε. Λέω, τρελαθήκατε, ρε. Και τι αμαλώσουμε, λέει, για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον εκεί, λέει, 20 χρονών. Στο άνθος της ηλικίας, πλακωθήκανε. Μαλώσανε, ρε, παιδί μου. Τσακωθήκανε γερά. Φύγαν τραπέζια και τέτοια, να πούμε. Αυτά είναι. Ωραία εντάξει. Πράγματα, υγιέστατα πράγματα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Για ένα 50, 55, 45 που τα ακούει. Που έχει τώρα. Μεγαλώσει διαφορετικά. Έχει μεγαλώσει με τον Κουτσοπαναγκή. Δεν ήξερε καν τι φανέλα φορούσε Ατλέτικο. Ναι. Γιατί εμείς όταν ήμασταν 10 χρονών, 12. Μας έδειχνε να πούμε κάθε Σάββατο η ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ. Ένα αγγλικό μάτς νομίζω. Γερμανικό πρωτάθλημα. Α, γερμανικό έδειχνε. Γερμανικό το Σάββατο. Τουλάχιστον το 78-79 εκεί μάθαμε το Λόραντ να πούμε. Τον Κράβερ. Νομίζω η Γκλάντμπαχ είχε πολλές συμπάθειες στην Ελλάδα τότε. Τότε ναι. Και μετά είχαμε και το αγγλικό. Ο Νέτσερ έπαιζε το 78. Έπαιζε. Έπαιζε. Βέβαια. Ο Λίνεν. Ο Λίνεν. Ο Λίνεν, ποιο Λίνεν. Ο Έβαλ Λίνεν, ο προπονητής. Έπαιζε. Και αυτό στην Γκλάντμπαχ. Ναι. Και είχε προπονητή το Λόραντ, να πούμε. Είχε αντίπαλο το Λόραντ. Ο Κέβιν Κίγκαν ποια χρονιά πήγε στο Αμβούργο. Ο Κίγκαν το 80, αν δεν κάνω λάθος. Πήγε στο Αμβούργο. 81, ναι, 80-81. Δεν ήταν στην ομάδα του Μάγκατ που πήρε το πρωτάθλημα. Ήτανε. Ήταν ο Κίγκαν στο Αμβούργο. Βέβαια. Θα βγει ο κύριο, ναι. Κύριο Βαγγέλη σε τρία θα μα τα, ναι, ναι, τα πει. Οπότε φάγαμε τη σούπα. Ανοιχτό όμω το μάτς. Ήταν καλύτερο το μάτς στην παγωμένη Ουκρανία. Σε αυτά Ρώμα. Δεν το είδαμε, να πούμε το. Εντάξει, κλέβαμε όσο μπορούσαμε. Δεν κλέβαμε. Σαν γκολ γυρίζαμε εκεί και βλέπαμε, να πούμε το. Για πες τι γίνεται. Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα για τη φίλη μας που κάνει χαρτομαντία, να πούμε. Σαφώς, ναι. Λοιπόν, αυτή που η δουλειά τους κάνει κοιλιά, η γκόμενα τους κάνει, να πούμε, νερά. Έφυγε η γυναίκα σε τα σπίτια. Ξέρω εγώ, οι φίλοι τους εγκατέλειψαν. Ποιο είναι το μέλλον. Ποιο είναι το επόμενο βήμα στη σχέση, στη δουλειά, σε όλα. Πά στο πέρασμα της Ανατολής με τη Μαρία τη Χατζή. Την ξέρεις τη Μαρία τη Χατζή, ήρθε εδώ πέρα, τη γνώρισε. Όχι, όχι. Φοβερή. Φοβερή. Θα τη βάλω την άλλη φορά να ρίξει το κόκκινο τα καρδιά. Να δει το μέλλον του Ηρακλέους. Ναι. Με σεβασμό και εμπιστοσύνη θα βρει λύση σε ό,τι σε προβληματίζει. Αρκετοί άντρες πήγανε και πάνε. Εγώ δεν το περίμενα. Πολλοί άντρες. Ποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρότητα προβλήματα. Λοιπόν, κλείνει ραντεβού. Πες στο Ραπτόπουλο σε άκουσα να πούμε και θέλω να δω. 6-9-49-77-42-63. Το λέω πάλι. Λοιπόν, 6-9-49-77-42-63. Το διαφημιστικό ήρθε εδώ η γυναίκα, μπαμ μπαμ, έριξε τις διαφημίσεις στα καρτιά. Κάνα δυο οι οποίες είναι να μου ανήπαντρες 38, η μία τη βρήκε καλό δρόμο, την άλλη δεν τη βρήκε. Λέει, η κόρη μου δεν έχεις δρόμο. Μια άλλη παλιά χαρτομάντισα δεκαετία του 80 είχε προβλέψει ότι μια κόρη δεν έχει δρόμο και η κόρη πήγε στο αεροπλάνο και έπεσε το αεροπλάνο. Ανατριχιαστικά πράγματα. Λοιπόν, λέγε, σ' ακούω. Η κυρία Μαρία εκεί. Και... μια λοιπόν που έχουμε πιάσει και την κυρία Μαρία, θέλουμε από τον κόσμο που, ναι, το αρέσει το ρετρό. Το ρετρό. Να μας πει ταινίες όπου υπάρχει αυτό που λέμε έντονο το στοιχείο της μαντίας. Της μαντίας. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι αρκετές. Είναι αρκετές να, ναι, μας πούνε διάφορες ταινίες που θυμούνται χαρακτηριστικά με μαντία. Ναι. Χειρομαντία ή. Μαντία, χειρομαντία. Ό,τι θέλουν. Ναι. Που έχουν αφήσει και εποχή. Ο Αλέφαντος πήγαινε σε καφέδες. Σε καφετζού πήγαινε. Έριχνε μια φάπα το φλιτζάνι και του έλεγε. Καταρχήν υπάρχει εδώ στην Θεσσαλονίκη και δεν θα το διαφημίσει το μαγαζί. Ναι. Μαγαζί με καφεμαντία το οποίο κάνει χρυσές δουλειές. Ναι. Καφεμαντία. Καφεμαντία, ναι. Καφεμαντία. Τυπικός ελληνικός. Αυτός που πίνει. Πού είναι ο καφές, δεν τον έφερε ο άλλος, να πούμε. Υπομονή. Καφεμαντία. Ναι. Ωραία. Α, έχει, Έχει. Πάνε γυναίκες όμως συνήθως εκεί. Τα πάντα βλέπω. Εγώ όλες τις ηλικίες και. Πας και εσύ.
Σαφώς και όχι. Περνάω απ' έξω και βλέπω την ουρά. Μπήκες καμιά φορά. Σ' άλλο μαγάζι πάω απέναντι. Ναι. Ούτε από... Δεν δοκιμάζει. Δεν μου αρέσει. Δεν πιστεύω στα θέματα. Δεν πιστεύεις εσύ. Έχω ναι. επιστημονική συνείδηση και με. Όταν λες έχεις επιστημονική συνείδηση, τι εννοείς δηλαδή. Τα πάντα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και αποδειγμένα. Άρα είσαι άθεος κιόλας. Αυτό είναι γνωστό. Θες απόδειξη, θες μαθηματική εξίσωση. Στα πάντα. Τώρα βγει ένας και σου πει γιατρέ το ότι υπάρχεις, δεν απόδειξη να πούμε. Όχι απαραίτητα. Γιατί όχι απαραίτητα. Που ούτε την ύπαρξή μας δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Δεν μπορεί να την αποδείξει. Όχι. Ναι. Να την τεκμηριώσουμε. Λοιπόν, ναι. Ο Θουβού επανέρχεται. Μα δεν υπάρχει φιλοσοφία ισπανικού ποδοσφαίρου και γερμανικού. Ήμαρτον λέει. Τι ακούμε, Θεέ μου. Αν υπάρχει κάποια άλλη φιλοσοφία σε μια χώρα, είναι του ιταλικού ποδοσφαίρου. Το κλέψιμο και η άμυνα δηλαδή. Κοίταξε, λέει ο Θουβού, να πούμε. Οι Ιταλοί είναι στην τακτική άση, έχουν μια ιδιαίτερη φινέτσα και ως λαός και ως κουλτούρα και ως αισθητική. Όταν λες. Φινέτσα. Ναι. Έχουν ένα ιδιαίτερο στυλ αυτό. Το, ναι. το αριστοκράτη του, που ναι. θα σε κλέψει. Ναι. Του Παναθηναϊκού δηλαδή. Είναι αυτό το στυλάκι των Ιταλών, αμίμητο. Φινέτσα είναι. Πολύ πονηρή. Πονηρή. Ενώ οι Έλληνες είναι κουτοπόνηροι. Ναι, αυτή είναι η διαφορά με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί είναι πονηροί. Ο Έλληνας είναι κουτοπόνηρος. Κουτοπόνηρος. Μπορείς να μου πεις ένα κουτοπόνηρο κοινό μας γνωστό. Υπάρχουν πάμπολοι. Πάμπολοι. Ναι, για πες φινέτσα ένα. Το άλλο τι είναι να πούμε. Οι Ιταλοί είναι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε τη λεπτομέρεια. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό του ιταλικού ποδοσφαίρου είναι ότι έχουν μεγάλο χρόνο ζωής οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχουν πολύ καλή. 36, 37, 35. Φτάνουν σε μεγάλες ηλικίες και παίζουν ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό που οφείλεται. Αυτό μακροβιότητα να πούμε. Αυτό σημαίνει καλή προπόνηση, καλή φαρμακευτική υποστήριξη, πολλά πράγματα και μαζί. Σαν λαοί. Καλή διατροφή. Χοντρό Ιταλό δεν βλέπεις εύκολα. Χοντρό. Αυτούμπαλο. Αυτούς που βλέπουμε στη showbiz δεν είναι χοντροί. Τώρα. Ένας λαός που κυρίως η κουλτούρα του δυτική είναι ζυμαρικά προς τον τυπάρμα, ναι. παρμεζάνες, μοτσαρέλες τα λοιπά, δεν πιστεύω ότι αυτά είναι υλικά τα οποία δεν παχαίνουν. Ναι. Αλίμονη, η κουζίνα τους είναι πολύ παχυντική. Είναι βαριά και παχυντική. Καρμπονάρες, μπολονές, χαμός ναι. γίνεται. Ναι. Πίτσες, ναι. Παχυντική κουζίνα. Ναι. Καφέδες καλούς. Νομίζω ότι την κριτική κουζίνα δεν υπάρχει. Κριτική. Παγκοσμίως. Ναι, γι' αυτό ζουν οι κριτικοί πολλά χρόνια. Το λιόλαδο είναι. Και τι άλλο είπες, φινέτσα αυτό, κουλτούρα και το άλλο ένα τρίτο είπες. Είπαμε πονηριά, διορατικότητα. Διορατικότητα. Και ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα. Και στρατηγική. Πάντα. Στα αθλήματα πάντα. Ναι, στρατηγική. Άρα η πονηριά σημαίνει. Και αυτό που φυσικά ξεχωρίζει την Ιταλία ως ναι. λαό είναι τα γρήγορα αυτοκίνητά της. Ναι, και τα όμορφα αυτοκίνητα. Και όμορφα στιλιστικά. Ναι, στιλιστικά τα χαλάσανε όμως, γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος, θα πούμε. Δηλαδή τα χαλάσανε αισθητικά τα αυτοκίνητα. Και η Αλφα Ρωμαίο χάλασε αισθητικά και η Fiat. Τα δυο χαρακτηριστικότερα ιταλικά αυτοκίνητα. Δηλαδή ήταν κούκλες, να πούμε. Από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το Fiat 124, το Special. Να ξεκινήσουμε από το 128, το Ραλί. Το Μυραφιόρι σου άρεσε. Το Super Μυραφιόρι. Το Super Μυραφιόρι. Το 132, το Manager. Το θυμάσαι, δεν τα πρόλαβες. Τι να σου πω, την Αλφα Σουτ, την Αλφα Σουτ Sprint, τη Βελόσε. Τι να, την 156, ακόμα την, 100, Spider. Την 147, κούκλες. Και, και 159, μπορεί να ήταν μεγάλο αυτοκίνητο που δεν είναι της αισθητικής της δικής μου. Α, όμορφο αυτοκίνητο, όμορφες γραμμές, τετράγωνο. Εντάξει. Και τώρα με έβγαλε το Μίτα, το Τζουλιέτα, τη Φαρδόκολη, να πούμε, μου βγάλε να πούμε... Δεν σ' αρέσει η νέα Τζουλιέτα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν την έπαιρνες. Ω, με τίποτα. Δεν είναι όμορφη. Τα τρυφακλάνα είναι. Χαμός γίνεται πάντως. Βρε, τι με νοιάζει εμένα, εγώ σου λέω για την κάνει γράψη στην αγορά. Βρε τις φακλάνες. Το αυτοκίνητο και η γυναίκα πρέπει να λεπτές. Πλάκα κάνεις τώρα. Φακλανοειδείς τώρα. Το πούντο. Το πρώτο πούντο που βγήκε. Αυτό το sporting που έχεις εσύ. Το GT που βγήκε. Το απλό που είχα εγώ. Σε ομορφιά. Πιάνει το σημερινό το πούντο να πούμε. Δεν είναι τόσο ωραίο. Μπορώ να πω ότι έχω μία απλό αυτοκίνητο. Για μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή, Ερμής Αμιντέο Μακεδονικός Φούφα. Ναι. Μια από την περασμένη εβδομάδα πήγα στον ντέρμπι. Ναι, αλλά θα πάμε Ξάνθη. Το ξέρω, εντάξει. Μακεδονικό Φούφα, να πούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ σε αυτό το παιχνίδι. Ερμής Αμιντέο Μακεδονικό Φούφα. Ρε, εσύ, αυτά τα ματς ξύλο έχουν. Μπαίνουν οι χωριαταρέοι μέσα με τα κοντάρια όπως παλιά. Δεν μπαίνουν. Εξευγενήθηκαν και οι χωριάτες, θα πούμε. Τι να το κάνω εγώ τώρα. Θες ένταση. Πήγαινα να δω προοδευτική τούμπα, ξέρω εγώ, Αχιλέας Τριανδρίας. Θα δω ξύλο. Μπάλα πηγαίναμε να δούμε. Πήγαινα να δω Ιωνικός Προοδευτική. Δεκαετία 90. Κοζάνη Ορδαϊκός που έχω μεγαλώσει εγώ με αυτά τα ντέρμπι. Εγώ έχω δει ξύλο. Ηρακλής Πτολεμαϊδας.
Εορδαϊκός. Ξύλο. Ηρακλής Πτολεμαϊδας Εορδαϊκός. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Ποντιβέρια Σβέρια. Ποντιβέρια Σβέρια. Νάουσα Βέρια και πολλά τέτοια αντίστοιχα παιχνίδια. Αγκαθιά Νάουσα με την Νάουσα. Πολλά ξυλίκια και τέτοια. Ένταση αυτό. Ένα χωριό που είχαν δει την Νίκη Βόλο εδώ πέρα. Το Κολχικό. Κολχικό άρα. Κολχικό άρα. Κολχικό. Τώρα που να βρίσκεται. Τώρα στο Κολχικό κουστούμι και γραβάτα είναι. Εξευγενίστηκαν. Πάντω το μάτσο που παρακολούθησα το φίλο στον Πατζιαρά. Ναι. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, υπήρχε μια ωραία κουλτούρα, πολιτισμός. Και οι φίλαθλοι από τη Λευκάδα και οι φίλαθλοι από την Τολεμαΐδα είχαν αυτές τις ωραίες αυροβροσίνες. Είναι τώρα πράγματα αυτά. Εντάξει. Είναι πολιτισμός αυτός, είναι αυτό Βαλκάνια. Είναι Βαλκάνια. Άλλαξε αυτό. Ο Έλληνας. Έχει πέσει. Φλόρεψε, ρε. Οι εντάσεις δεν υπάρχουν όπως το παρελθόν. Τι δεν έχει τέτοια πράγματα τώρα. Τώρα πέφτει καμιά φάπα και πέφτουν μηνύσεις και τώρα και τ' άλλο. Εδώ ένας δικός μας, δεν από όνομα, τον χτύπησε ένας πισόπλατα να πούμε. Πισόπλατα. Εγώ πάντα. Αυτό είναι κανόνας. Τώρα θα σου πω. Πάντα στα μαγαζιά που πηγαίνω, ταβέρνα πάω, κολόμπαρο πάω. Πού θες να πάω, καφετέρια πάω. Μπαίνεις με την πλάτη. Πλάτη τείχο. Μπουνιά θα είναι, κλωτσιά θα είναι, γροθιά θα είναι, όπλο θα είναι, μαχαίρι θα είναι. Θέλω να έχω το οπτικό. Κατάλαβες. Να μπορώ να πιάσω, να μην δω να πούμε. Πλάτη. Πλάτη. Έκανα το λάθος το καλοκαίρι στο ζάμπινγκ. Βλέπαμε το μάτσο του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν. Κάθομαι πλάτη να πούμε στο δρόμο και φεύγω στο ημίκρονο. Πότε ήτανε να πάω 100 μέτρα πιο πάνω γιατί με πήρε φίλος μου ο Νικολάκης. Μου λέει: Χέσε τώρα, έλα στο Κρόνο, λέει, ξέρω εγώ. Λέω: Μισό ζάπινγκ, μισό Κρόνο. Φεύγω, κάθεται πλάτη ο φίλος μου ο Κοσμάς. Έρχεται η άλλη παλαβή με το αυτοκίνητο. Μπαμ, πάρ τον κάτω. 49 χρονών, πάρ τον κάτω. Θυμαράκια. Λέω: Μια φορά αφαιρέθηκα, δεν την πάτησα, την πάτησε ο φίλος μου. Ξανακάθομαι εγώ πλάτη. Αρθιώζα να σου δώσει μια μπουνιά από πίσω. Και μετά πει έδιρε κιόλα. Κατάλαβε. Θα πει τον πλάκωσα. Θα πάει στο καφενείο, πει τον πλάκωσα. Κατάλαβε. Εκείνο είναι ότι σε βρίσκει πλάτη. Ενώ για έλα, α πούμε, face to face. Χθε έκανα σπάρινγκ με ένα πολύ γνωστό οπαδό του Άρη. Φιλικό όμω σπάρινγκ. Φιλικό. Δηλαδή, 2,5 ώρα το πρωί συναντηθήκαμε. Με κάνει ένα τσαμπουκά, δεν μασάω. Εγώ βγαίνω, μου λέει κουφάλα, δεν μασάς. Λέει 25 χρόνια αυτό. Να κάνουμε, λέω, ένα σπαρινκάκι. Κάνουμε σπαρινκάκι. Μου λέει κουφάλα, γρήγορο λέει είσαι. Ήπιαμε εκεί του χυμού μα, ξέρω εγώ, ιστορίε. Μιλήσαμε πολύ για Άρη. Τον τωρινό ή τον παλιό Άρη. Όχι, αυτά είναι τωρινά. Για τον τωρινό Άρη. Ναι, ο οποίο πλέον αλλάζει το ρεπορτάζ του, πάει καθαρά στο γραφειοκρατικό. Ναι. Φαίνεται ότι λογικά κλείνει και η άνοδο εύκολα. Ναι. Και πολύ νωρί. Δεν χρειάζεται τώρα η πόλη δύο ομάδε τώρα. Καλώς είναι δυνατό μια πόλη 1,5 εκατομμύρια με δήμαρχο τον Μπουτάρη να έχει μια ομάδα στην Αλφα Εθνική μόνο. Εντάξει. Πώ, γιατί. Μια άλλα πρωταθλήτρια. Μία άλλα πρωταθλήτρια. Τώρα έρχεται και μία δεύτερη. Ναι. Δεύτερη. Μπαμ, μπαίνει. Κουτσί, στραβή, τον Πάπα. Έρχεται κουτσί. Εντάξει. Θα είναι μία ομάδα η οποία θα παλέψει για τη σωτηρία της του χρόνου. Ποιος? Ο Άρης. Ο Άρης. Αυτή είναι η λογική. Ναι. Δεν περιμένουν κάτι περισσότερο. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Δεν ξέρουμε ποια δυναμική έρχεται ο Άρης στην Αλφα Εθνική αυτή τη στιγμή. Εφόσον το καλό πάρει και την αδειοδότηση και συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα. Ναι. Πάντως είναι πολύ καλό γιατί μπορεί να κοιτάξει ο κύριος Καρεπίδης τα οικονομικά της εταιρείας να τα βελτιώσει, να κάνει ένα σωστό αγωνιστικό σχεδιασμό. Ένα πληρώνει τους τάτους λέει τώρα, πληρώνει τους περσινούς. Το ταβλαρίδι να πούμε που εγώ δεν τον έβαζα center back. Τώρα 200 χιλιάρικα του σχολείου της κόρης μου να πούμε. 200 χιλιάρικα για 18 μήνες ταβλαρίδι στα 37. Καλά, αυτό δεν είναι έγκλημα. Έγκλημα, κοίταξε να δεις. Αν σε πιάσω εγώ τον πισινό και είμαι στη δουλειά που αξίζω για 1000 ευρώ και με δώσεις 5, εσύ είσαι ο βλάκας που μεταδίνεις. Εντάξει. Εγώ είμαι μάγκας που στα παίρνω. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μηνύματα. Μου έχει στείλει εδώ ένα, ρώτησα τον Νίκο από τα Γιαννιτσά γιατί έχει κάτι δικού στο εκεί. Τι γίνεται με τον Μπίζεσβαρ και μου λέει και ο Μπίζεσβαρ έχει λέει χάσει κιλά. Στα τελευταία εργομετρικά έχασε 6 κιλά. Φαίνεται. Γιατί με εκείνα τα κιλά 90 λεπτά δεν βγάζει. Τα κιλά, ρε φίλε. Τα κιλά. Εγώ το χειμώνα βάζω 4-5, τα χάνω το καλοκαίρι φουλ. 4-5 όμως πιάνει ο Νοέμβριος, μέχρι Μάρτιο, Απρίλιο, μπαίνει Μάιος, 5-6 τα βάζω. Μπαμ, έρχεται ο Ιούνιος, μπαμ, 10 κιλά κάτω τώρα αυτό. Φοβερό, ε. Πιάνει Οκτώβριος, ανεβαίνει το κοντέρ. Μισό κιλό κτλ.
Το προσέχει το βάρος όμως. Ζυγίζει ναι, τακτικά. Ναι, ζυγίζομαι τακτικά. Δεν φοβάσαι τη ζυγαριά. Όχι, δεν βλέπω. Ούτε τη χοληστερίνη να τη μετρήσω φοβάμαι. Ούτε την κρεατινίνη να μετρήσω φοβάμαι. Ούτε τον πάτο. Ούτε να πα στον ανδρολόγο όπως ο Γρηγόρης. Τι ανδρολόγο και ουρολόγο, τι πρέπει να. Άκουγα το μεσημέρι σήμερα, τι τρομερό θέμα ήταν αυτό. Ο κόκκινος. Αισθητική δυσλειτουργία. Όποιος έχει το πρόβλημα, το ρωτάει τον γιατρό. Τι να κάνει. Θα τον κάνω εγώ τον κόκκινο. Άμα έχει αισθητική δυσλειτουργία, α μην έπαιρνε τι δεμέστιχε και τι. Πώ τι λένε, τι μαλαματίνε να πούμε. Α που δεν νομίζω το γουρούνι να έχει τέτοιο πρόβλημα. Γιατί είναι και γουρούνι ανέστητο. Σηκωθεί το πρωί, ντόρασελ θα είναι. Λοιπόν, δε το μονοθέσιο, λέει ο Θουβού ακροατή τη Σάουμπερ. Ζάουμπερ. Αλφα Ρωμαίο που επέστρεψε μετά από χρόνια στη Φόρμουλα 1. Δεν μιλάω για Φόρμουλα 1. Μιλάω για το. Εγώ είμαι φαν τη Φόρμουλα. Ναι, αλλά... εγώ δεν είμαι φαν τη Φόρμουλα. Σα αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα. Εμένα μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, έχω ένα χορηγό φίλο, τον Προποτζή, ο οποίο εκεί στην. Κάτω από την Πορφύρα έχει τον Προποτζή, δικό φίλο μου, ο Βρουτόταυρο. Φαν του αυτοκινήτου. Αυτοί που είναι φαν του αυτοκινήτου. Τι είναι, μπορεί να είναι το σπίτι τους με στις αράχνες, όχι ότι είναι, λέω. Τα μάξι είναι τζιτζιλόνι να πούμε, τζιτζίκι. Είχε ένα εσύγκρινα με 200 τόσα άλογα να πούμε ο Κώστας, ο Βρουτόταυρος. Μου κοπανάει να πούμε τώρα και ένα Seat Ibiza με 180 άλογα, αλλά τι, δερμάτινα καθίσματα, εξατμίσεις, ζάντα πανάκριβη, πλημένο, να έχει, πώς το λένε, Να πέσει βροχή και να το κάνει. Πφε, τον έπιασε ψυχολογικό, μπήκε μέσα. Αληθές, κόλπα, ιστορίες. Αυτοί είναι οι μερακλείδες. Εγώ είμαι μερακλής, αλλά δεν τα κάνω αυτά γιατί δεν έχω χρόνο. Και δεν έχω και αμάξι για να είμαι και μερακλής, να πούμε, κατάλαβες. Αλλά τα τετράγωνα αυτοκίνητα, τα ιταλικά, μια και πιάσαμε την κουβέντα, έχουν χαλάσει τώρα. Grand Punto και Klein Mai, να πούμε. Και έβγαζε και το στήλο, ήταν ωραίο. Είχε ωραία αυτοκίνητα. Τι λέει, διάλειμμα έχει. Ναι, γιατί πάμε 12.30. Τι να κάνουμε, πήγαινε και χορηγή. Πήγαινε και χορηγή φίλοι μας. Και να διαβάσουμε και τα μηνύματα που ήρθαν. Ναι, πολλά μηνύματα. Πάμε λοιπόν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλαχή. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα από τους ακροατές μας. Για θες λοιπόν, διαβάσουμε. Το Γκάλτς λέει ο 569. Ο 556 ρωτάει τη γνώμη μας για την αποχώρηση του Σελίμ. Έχει γίνει χαμός, ακούγεται. Είναι λέει στο Μάστερ σε φένας κουρδικής καταγωγής. Τώρα δεν παρακολουθώ. Δεν κατάλαβα.
Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι ένας πολιτικός πρόσφυγας στη χώρα. Από το 2003. Δικός μας πρόσφυγας. Κουρδικής καταγωγής, Τούρκος υπήκος. Εντάξει, και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έχει έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ωραία. Έχει μαγαζί. Ωραία, μπράβο. Και. Πήγε στο Μάστερ Ζέγκερ. Εντάξει, υγεία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συγχαρητήρια που έχει μπει στην ελληνική πραγματικότητα το παιδί. Μια χαρά, μια χαρά. Εμείς είμαστε κάτοικοι γης. Μπράβο. Όπου οι άξιοι να προχωράνε. Άρα ποιος είναι καλύτερος, Κόντε ή Μουρίνιο? Προπονητικά. Ναι. Ο Μουρίνιο έχει πιο πολλούς τίτλους και πιο μεγάλη καριέρα. Ναι. Βέβαια, έχει μια πτωτική κατάσταση στην καριέρα και του. Και ο Κόντε τώρα έκανε ένα limit up με το πρωτάθλημα με την Τζέλσι, πήγε καλά με τη Γιουβέντους, την πήγε εκεί πέρα κάπως καλύτερα στο Champions League. Ο Αλέγκρι τη βελτίωσε κι άλλο. Εντάξει. Κοίταξε, ο Κόντε είναι δογματικός του 3-3-2. Του 3-5-2. Χθες έπαιξε 3-7-0. Ναι. Με ψευτοεννιάρη. Πολλά μάτς. Και έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή αλεφαντίζει. Ωραία. Αλεφαντίζει. Δεν έχει, ας πούμε, να του δώσεις, ας πούμε, παίζουν μια ομάδα. Δώσ' του την Μπαρτσελόνα. Θα παίξει 3-5-2. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν πρέπει να προσαρμοστεί σε καινούργια δεδομένα. Όπως ο Βαλβέρδε χθες έκανε πολύ πίεση ψηλά για πρώτη φορά. Του διέλυσε βιολογικά. Ναι. Κοίταξε. Είχε προβλήματα βέβαια στο πρώτο 30 λεπτό. Δεν μπήκαν καλά τα χάφτο, έτσι. Γι' αυτό και τα δοκάρια. Έπαιξε χωρίς εξτρέμ πάλι. Ναι. Έχει καθιερώσει, του πάει. Μιμείτε λίγο τον αυτόν, έτσι. Το Σιμεώνε. Ίσως έκλεψε από το Σιμεώνε σε αυτή τη φάση. Εντάξει, είχαμε και μια αντιπαράθεση γόνιμη στο μαγαζί με τον Κλοπ για το γεγονός ότι τα ψευτοοχτάρια, που είναι πραγματικά μια ωραία εφεύρεση στο ποδόσφαιρο, χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά. Χαρακτηριστικά ανέφερε τον Νέντβετ, ο οποίος ήταν βέβαια αποδευτής μπροστά την εποχή του τότε. Ναι, κοίταξε. Τα ψευτοοχτάρια, όταν κατεργεί τα εξτρέμ, οφείλει να έχει ταχυδυναμικά μπακ. Να έχει δηλαδή Μάτους, Βιερίνιες, Κυβρακίδηδες, βοήθαμε λίγο. Αυτά για την Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό τον, τη Σεβίλη τον. Μαρσέλο, τη Ζεράρ. Μαρσέλους, τέτοιο θέλει. Τέτοιο στυλ θέλει. Δηλαδή, αν έχει, παίζει με οχτάρια και μου έχει το Σνάουτσερ από τη μια και το Χούλτ από την άλλη, νομίζω ότι είσαι λάτρος του 0-0. Δεν προσφέρει τίποτα. Δεν κάνει υπεροπλία. Δεν βγάζει παίκτες στην περιοχή του αντιπάλου. Δεν δίνει πλάτη, δεν δίνει γεμίσματα κτλ. Αυτά τα οχτάρια μπορούν να παίξουν και κατά συνθήκη είναι εξτρέμ. Δηλαδή τώρα και ο Έριξεν τη Τότεναμ. Κοίταξε γιατί τώρα εμείς μεγαλώσαμε. Και ο Ντελεάλη. Εμείς μεγαλώσαμε με παλαιολιθικά εξτρέμ. Μετά περάσει πάνω στον Ασβέστη. Ναι. Μετά πού πέρασε, να κλείσει μέσα. Δηλαδή εγώ όταν παρακολουθούσα ποδόσφαιρο ελληνικό, ας πούμε. Αν εξαιρέσω το Ζίνδρο που ήταν γκολτζής και έκλεινε μέσα του ΠΑΟΚ παλιότερα, Ασλανίδηδες και τα λοιπά που κλείνανε μέσα, ναι, Παρίδηδες που κλείνανε μέσα, είχε η Θεσσαλονίκη μπόλικους τέτοιους εξτρέμ που κλείνανε μέσα, βέβαια κλείνανε μέσα, και η Θεσσαλονίκη ήταν και η πρώτη που τα μπακ Πάλας, Γούναρης, Ιωσιφίδης περνάνε τα πρώτα πολλά μέτρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ήταν δηλαδή, fullback δηλαδή. Ναι, πρωτοποριακή. Ο Πάλας ήταν ο ένας, ο Γιάννης ο Γούναρης ήταν ο άλλος και φυσικά ο Κώστας ο Ιωσιφίδης ήταν. Τρεις που θυμάμαι εγώ. Εντύπωση. Μετά ήρθαν οι Τζιφόπουλοι. Ο πιο ασβέστης πεθαίνεις. Για πες. Νίκος Τσιαντάκης. Τι, ναι. Τέτοιο. Ναι. Πιο ασβέστης πεθαίνεις. Ναι. Πού να κλείσει. Ναι, και σέντρα. Ναι. Σέντρα. Ναι. Νίκος Τσιαντάκης. Αυτό μου έχει μείνει στο μυαλό. Ένα και φόρτωμα. Εντάξει. Λοιπόν. Γιατί όπως και στις άλλες δύο φορές Ευρώπη βγήκε ο Άρης όταν ανέβηκε, πόσο μάλλον τώρα λέει. Που δεν θα υπάρχει κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών. Κάτι που βολεύει, λέει τον Άρη. Τι γνώμη έχει. Οι οικονομικές συνθήκες όταν ο Άρης είχε ανέβει και το 98 με Κοντομινά στο τιμόνι. Ναι. Και το 5 που δεν υπήρχαν μνημόνια. Ούτε χρέη στον Ούτε χρέη τότε. Γιατί αρκετά, το άρθρο 44. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Ούτε ο κύριος Καρυπίδης είναι κάποιος εξαιρετικός αιμοδότης να πει ότι θα κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Γι' αυτό η διέστησή μου είναι ότι ο Άρης θα είναι μια ομάδα που οριακά θα προσπαθήσει να κρατήσει, ναι, την κατηγορία. Δεν μου λες, η Λάντσια ήταν Ιταλική. Η Λάντσια. Ναι, η Λάντσια. Η Λάντσια ήταν Ιταλική, ορίστε. Λάντσια, Ντάτσια. Η Λάντσια. Πιο ωραίο αυτό. Αυτοκίνητο από Λάντσια Ύψιλον. Ποια Ύψιλον. Η Λάντσια, Μπέτα η Κουπέ. Η Λάντσια, Φούλβια του Ιδίπορτη, του Τζανετάκου. Υπήρχαν ωραιότερα αυτοκίνητα. 1600. Τριανταφυλιά σε ταμπλό έχει η Φούλβια. Και η κουπέ και η τετράπορτη, η τετράγωνη. Και μπλε σκούρο το άνθρωπο, ναι. Τριανταφυλιά στο ταμπλό. Πάμε τέτοια αυτοκίνητα. Είχε τέτοια κουπέ ή με τέσσερι πόρτε είχε.
Με τέσσερις πόρτες, ναι. Όμορφη, ναι, τετράγωνη, βέβαια. Άποψη για Μαουρίσιο. Δεδομένου ότι στα ΧΑΦ παίζει μόνος του από τότε που έφυγε ο Τσίμιροτ. Η άποψή μας για τον Μαουρίσιο είναι ότι το περιμένουμε ακόμα καλύτερο. Έχω καλή άποψη, αλλά δεν. Έκανε και τον γκολ με στη Λαμία. Δεν έχει. Έχει κάνει τρία γκολ και έπαιξε πολύ λίγο. Άρα έρχεται εύκολα στον γκολ. Πρώτον. Δεύτερον, στα μαρκαρίσματα και στις επιστροφές περιμένω κάτι καλύτερο. Εντάξει. Περιμένω αμυντικά κάτι καλύτερο από τον Μαουρίσιο. Και για το μάτς με τον Ολυμπιακό, μια σχεδέλη στέλνει ο φίλος το μήνυμα για τον Μαουρίσιο, θα παίξει ο Σάκοφ. Σάκοφ Μαουρίτσιο νομίζω θα είναι το δίδυμα. Ναι, και θα βγάλει το σκατοδοχείο έξω. Γιατί, συγγνώμη, τον. Ναι, έξω. Ποιον εννοεί. Δεν το λέω. Ξέρει ο κόσμος. Γιατί θα το κάνει αυτό, είναι καλή κίνηση. Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει με οφόε. Με τρία χάφτα παίξει. Σιλέτ, με τρία οχτάρια μπορεί να παίξει. Χωρίς δεκάρι θα παίξει. Μπορεί να παίξει χωρίς δεκάρι με τρία οχτάρια, μπορεί να παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Δηλαδή να παίξει ο Ρωμάο και να φάει ένα από το Ζιλέτ και το Ταχτσίδι και να παίξει και ο Φόε. Αν και ο Φαρτούνης από ό,τι άκουσα το ρεπορτάζ είναι εντάξει. Οι παοξίδες παρακαλάνε να παίξει, οι σωστοί παοξίδες, οι έξυπνοι, παρακαλάνε να παίξει ο Κούτρης μπακ και δεκάρι ο Φορτούνης. Να έχουν τριάρα δηλαδή. Να έχουν δύο τρύπες στον Ολυμπιακό. Να έχουν δύο τρύπες να πούμε. Να έχουν δύο μούφες να πούμε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που όταν δεν του πάει κάτι καλά στο πρωτάθλημα τα παρατάει εύκολα. Ναι. Η διέστησή μου ότι θα κάνει εύκολη νίκη ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Είχες διαφωνία σήμερα στο μαγαζί που βλέπαμε το μάτς να πούμε. Είχες διαφωνία γιατί. Το βλέπω άσο και over 2,5 το παιχνίδι το συγκεκριμένο. 2-0, 3-0. 2-0. Όχι, 3-0 και βάλε. Δεν βλέπεις να τρώει γκολ ο Πασχαλάκης δηλαδή από το Μυραλάς και από αυτούς, ξέρεις που κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ στον αέρα. Στον αέρα μόνο κινδυνεύει. Έκανα σε σένα. Γι' αυτό το λόγο παίζει ο Σαχόφ να έχει υπόψη σου. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι κοντός. Κάνιας κοντός, Βιερίνια κοντός, Κρέσπο δεν είναι κοντός αλλά δεν πηδάει κιόλας. Μηδέν άλμα. Μαουρίσιο κοντός, Πέλκας κοντός, Μακ κοντός, Λιμιός κοντός. Θα σου πω που έχει το μεγάλο προτέρημα. Τσαλμάς κοντός. Το μεγάλο προτέρημα. Δεν πηδάνε, δηλαδή άμα γίνει foul corner και πηδήξει ο Ολυμπιακός, πηδήξει και ο ΠΑΟΚ, εκεί μπορεί να το βρει μπόσικο να πούμε. Γιατί λέμε, αλλά στο ποδόσφαιρο παίζουν ρόλο πρώτον οι αστάθμοι, οι παράγοντες και δεύτερον οι στημένες φάσεις. Να πω κάτι για ποιο λόγο πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το μάτς. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι θα ξυλωθεί το καλοκαίρι. Δηλαδή, πιο πολλοί παίκτες θα αποχωρήσουν από το ρόστερ. Οπότε. Δηλαδή, δεν θα έχουν το κίνητρο οι ποδοσφαιριστές για να τα δώσουν όλα. Το Ολυμπιακό. Είναι τέτοιο το χρονικό σημείο που γίνεται ο αγώνας με τον Ολυμπιακό, ουσιαστικά να είναι νοκάουτ από τη δίκηση του πρωταθλήματος. Που όταν τώρα ο άλλος λέει δεν θα είμαι εδώ του χρόνου. Ναι. Δεν θα κερδίσω κάτι τώρα. Ναι. Δεν έκανα μια καλή εμφάνιση στην Τούμπα. Θα μου δώσει αυτή κάποιο καλύτερο συμβόλαιο. Ναι. Όχι. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κίνητρο ουσιαστικό για τον Ολυμπιακό. Έχει έλλειμμα κινήτρου. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει το μάτς της ιστορίας του. Και άλλος παίζει απλά ένα διεκπαιρεωτικό παιχνίδι για να φύγει υποχρέωση. Γι' αυτό και βλέπω εύκολη επικράτηση του ΠΑΟΚ. Ο 4-37, μόνο τα κατάκια βλέπουν Champions League. Οι πραγματικοί άντρες, μόνο Football League, Super League. Άντε και κάνα ντέρμπι σε Σερβία και Ρουμανία. Καλά, τα βλέπουμε και αυτά, μην νομίζεις. Για Τρουδάκο προσκύνησε το μεγάλο νησί, ακόμα και ο Πελέ το δέχτηκε. Λέω 704. Για Μαουρίτσιο είπαμε. Και ο άλλος, ο φίλος, ο 523, λέει ότι ας δώσει ο φίλος στο Facebook του να του στείλω φωτογραφία από το τελευταίο Punto Evo. Και θα αναθεωρήσει ο ραπ για το αν είναι άσχημο ή όχι. Θα το δούμε το Punto Evo. Το Punto Evo δεν είναι άσχημο. Ναι. Δεν θα το πει και όμορφο. Ξέρω, εκείνο με τα φανάρια Chevrolet που είναι, και τα ωραία φανάρια. Δεν θα το πει και όμορφο. Δεν θα το πει και άσχημο. Εδώ είναι η πρώτη απόκριση του Ντεχεία, το βλέπουμε σε επανάληψη. Για να τη δω. Είναι στην κεφαλιά του Ενζομιζή. Όχι την πρώτη, τη δεύτερη αυτή που θυμάστε την έξι επαφής. Ποια του Μουρίελ. Θα τη δείξει τη φάση πάλι. Δεν την είδα. Νομίζω ο Ενζομιζή την πιάνει την κεφαλιά, στριφτεί προς τα πίσω και δεν έχει και οπτική επαφή. Και εδώ γίνεται η άλλη απόκριση, το ένα λεπτό. Ο 898 τη λέει με τρόπο. Τελικά, άμα γράψει στις πανελλαδικές στα 18, σου ξέρεις τα πάντα. Πολιτική, θρησκεία, μπάλα, πολιτική. Πάρτε του το μικρόφωνο του Αγίρτη. Ωραίος. Εντάξει, μου αρέσουν οι ερετικοί άνθρωποι. Δεν έχω πρόβλημα με την κριτική. Ναι. Άλλοι έχουν πρόβλημα στην κριτική. Ναι, τώρα ξέρεις μια βολή τώρα. Για ποιον λες. Εντάξει. Δεν χρειάζεται, καταλαβαίνει ο κόσμος. Θες να κάνουμε διαγωνισμό. Ποιος. Δεν γουστάρει την κριτική. Ποιος ραδιοφωνικός παραγωγός του Αθλητικού Μετρόπολης φοβάται την κριτική. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Καλό, Ας το κάνεις και στο λαϊκό δικαστήριο αυτό. Ναι, θα έρθει κάποια στιγμή. Ναι. Κάποια στιγμή. Θα έρθει κάποια στιγμή στο λαϊκό δικαστήριο. Τι από άλλο είχαμε. Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε Ελλάδα. Λέμε.
Είσαι ο Χατζησαΐας. Και παίζεις τώρα τρώμε το ΣΑΕΚ. Ναι. Σε έχουν διώξει από τον ΠΑΟΚ, σε πήραν στην ΚΑΠΑ 20. Σε πληρώνουν όμως. Είσαι κατά κάποιο τρόπο στο μαξιλάρι του πατερούλη, αλλά σε έχει για μπάσταρδο να πούμε. Δεν σε έχει για δικό του παιδί. Δεν έχει άσχημα να παίζει μπάλα στον Ατρόμητο. Άλλο λέω ρε παιδί μου. Και έρχεται ο γιος στα 18 και σου λέει: Παπά, ο ΠΑΟΚ όταν πήρε το πρωτάθλημα το 2018, εσύ γιατί είχες φύγει, γιατί σε διώξανε, γιατί κρίναν ότι εγώ δεν ήμουν απαραίτητος. Μάλιστα, τι έκανε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά, μπαμπά, πήρε το πρωτάθλημα. Άρα είχαν δίκιο, μπαμπά. Άμα έχει κάνει ο γιος σαν και σένα, θα του πει αυτό το πράγμα. Για πες μου λοιπόν, τι κάνεις. Εντάξει, δεν θέλω να πω. Είσαι στη γνώση επαγγελματίας και κάνεις το καλύτερο. Είσαι εγωπαθής και δεν παίζεις όπως πρέπει. Είσαι σκατόψυχος και κάθεσαι και χάνεις. Είσαι επαγγελματίας, σου λέει ο Σαββίδης πάρε και 60 χιλιάρια παραπάνω, χτύπα το παιχνίδι. Τι κάνεις. Τι κάνεις, γιατρέ, τώρα. Τι κάνει, η ψυχή σου τι λέει. Η ψυχή σου τι λέει μέσα στο γήπεδο. Όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο θέλει πάντα να κερδίσει. Όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο θέλει πάντα να κερδίσει. Γίνεσαι παιδί και θέλει να κερδίσει. Γίνεσαι παιδί. Γίνεσαι παιδί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστή που όταν βάζει το κοντό παντελονάκι και βάζει τη φανελίτσα του θα μπει στο γήπεδο και θα έχει διάθεση να χάσει παιχνίδι. Ναι. Λε, ε. Ναι. Είσαι σίγουρο, ε. 100%. Μάλιστα. Δεν θα το πει. Δεν θα το σκεφτείς τόσο κοινικά, πονηρά και σατανικά όπως το σκέφτομαι. Νομίζω ότι ο Χατζησαΐας είναι παιδί νεαρό, σχετικά, έχει ακόμα καριέρα να κάνει, οπότε οφείλει κάθε φορά που μπαίνει να παίζει το 100%. Φράσε τι οφείλει, σου λέω τι θα έκανες εσύ. Εγώ θα παίζω το 100%. Εγώ δεν θα παίζα. Λόγω επαγγελματικής συνείδησης. Εγώ δεν θα παίζα. Αν είσαι ένα Ραπτόπουλος και είσαι ένα Χατζησαΐας, δηλαδή με την ψυχή του Ραπτόπουλου. Με τη δική μου αυτή, ναι. Γιατί είσαι εκδικητικός. Είμαι. Δεν ξέρουμε το παιδί πώς σκέφτεται. Όταν νιώσω ότι μου κάνει κάτι κάποιος, φυσικά θα τη φυλάξω, θα τον βαρέσω να πούμε. Έτσι δεν είναι. Εκτός αν έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε τη Δευτέρα. Εκτός αν έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ και ο Χατζησαΐας είναι αργός στα μέτρα και μαζί με τον Ρισβάνη βολεύτηκαν και οι δύο. Έλα, σου πω μια από ψάρα τώρα. Χατζησαΐα, κοίταξε, καλά σε κάναν και σε διώξανε γιατί είσαι στα πρώτα 20 μέτρα πολύ αργός, ανέκρυκτος, χαμηλά. Και σε βόλεψε το στυλ παιχνιδιού του Ατρομήτου που είναι 70% κλοπή, 30% δημιουργία. Οπότε δεν ανεβάζουν οι ψηλά τις γράμμες και γι' αυτό το λόγο έφυγες, επειδή είσαι αργός χαμηλά. Τι έχεις να πεις. Αυτό θα φανεί. Ο Χατζησαΐας δεν έχει πάρει παιχνίδια πολλά στον πάγκο να τον κρίνουμε. Ναι. Σε παιχνίδι πρωτοβουλίας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό το οποίο είναι. Φαίνεται εκεί τα πρώτα μέτρα του. Χάνει ταχύτητα. Ταχύτητα τον παίρνει. Θέλει 10, 20, 30 μέτρα αυτό. Βελτίωση. Πάτημα κάτω χαμηλά φύγει. Μπορεί, στα 25 είναι. Έκρηξη μπορεί. Θέλει, έκρηξη θέλει. Θέλει έκρηξη. Σήμερα έκανα σάκο και πόδια και τέτοια, ακούς. Ας το κίνητο. Μου λένε για το κίνητρο που έχουν παίξει στο Ολυμπιακό για το Μουντιάλ. Ναι, τρίχες. Ποιο Μουντιάλ, τρίχες, παιδιά. Τρίχες. Κίνητρο να παίξει τώρα ο Ανσαριφάρτ που είναι στο Ιράκ. Σε όλα τα αθλήματα εκτός από το Βάδιν. Εκτός από το Βάδιν και τα αθλήματα πολλών μεγάλων αποστάσεων. Η έκρηξη στον αθλητή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξύλο παίζεις, σάκο κάνεις, μπάσκετ κάνεις, βόλεϊ κάνεις. Η έκρηξη είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει ο αθλητής. Ο Πασχαλάκης γιατί παίζει. Γιατί θαυμάζει τον Πασχαλάκη. Υπάρχει πιο εκρηκτικός θερματοφύλακας. Έκρηξη. Στα 97. Έκρηξη. Καλή τοποθέτηση. Τοποθέτηση. Ταχύτητα. Ταχύτητα. Διορατικότητα. Καλός με την μπάλα στα πόδια. Πλήρες πακέτο. Και να κατευθύνει για την άμυνα. Παρά το γεγονός ότι είναι ψηλός 1,97. Που λένε ότι οι ψηλοί είναι βλάκες. Και ευτυχώς είναι ένα παιδί στα 29. Ναι. Να πούμε ότι ο Πασχαλάκης προέρχεται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Για όσους το γνωρίζουν. Νομίζω ΑΕΚ. ΑΕΚ. Έχω την αίσθηση ότι είναι από. Όχι, είναι ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚτσής, αλλά από Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Όχι, στην ΑΕΚ. Θα το ψάξουμε. Είναι ΑΕΚτσής. Ηλιοπολίτης είναι. Τι ηλιοπολίτης από την Ηλιοπολία Αττικής. Αττικής. Ψηλά επάνω. Χαραυγιακός και τα λοιπά. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Στη Βουλιαγμένη. Ψηλά δεν είναι νότια. Έχω πάει εγώ δήμαρχος. Στον Ημιτό εννοείς. Έχω πάει Χαραυγιακό Ιωνικό εγώ. 0-1 με αλέφαντο Ιωνικός. Στο ξερό. Ξερό. Της Ηλιούπολης. Ναι. Τι ωραίες εποχές. Είναι στον πάγκο καμιά δεκαριά κοπρίτες να πούμε. Θυμάστε τη φανέλα φορέ ο Χαραυγιακός. Ο Χαραυγιακός με. Νερατζούρι. Σαν την Ίντερ. Ναι. Φω, μας λείπει. Χαραυγιακός Ιωνικός 0-1. Είχαν πάει τέσσερα κοπρόσκυλα και άλλοι δύο-τρεις πίσω από αυτό το αλέφαντο και τον αρχίζανε. Πόσο κόσμο είχε το γήπεδο. 3.000 κόσμο. Χαραδί, β' εθνική. Θα σε σκίσει ο Πετρόπουλος. Θα σε διαλύσει ο Πετρόπουλος. Θα σε πλακώσει ο Πετρόπουλος, το λέγανε. Ο Πετρόπουλος που ήταν προπονητής στο Χαραβιακό. Ήταν στην προοδευτική. Θα σε πλακώσει ο Πετρόπουλος. Θα σε δείξει ο Πετρόπουλος. Του λέγανε και τα λοιπά. Ο Πετρόπουλος ο Λάκης. Ο Λάκης, ναι.
Γυρίζει κάποια στιγμή, του λέει: ό,τι μου έκανε στο αεροδρόμιο θα με κάνει. Χειροκρότημα να βγούμε και τέτοια. Καλ καταστάσει. Μ' αρέσουν εμένα. Δεκαετία 80, τώρα β' εθνική δεν μα λείπει. Εγώ, φίλε, δεκαετία 70 πρόλαβα β' εθνική. Με ομίλου. Με ομίλου. Και είχα την τύχη να παρακολουθήσω. Λόγω επανομή, λόγω μπαμπά. Ναι. Και παρακολούθησα και δεκαετία του 80 την ενιαία β' εθνική. Από το 84 και μετά. 83-84. Με Αγροτικό Αστέρα που είχα σε την άνοδο. Τρίτο τερμάτισε. Τερμάτισε τρίτο. Τι είχα παρακολουθήσει. Πυρικό Παναχαϊκή νομίζω είχαν ανέβει εκείνη την χρονιά. Πυρικό και Παναχαϊκή. Τα θυμάμαι καλά. Και πέσανε την άλλη χρονιά κατευθείαν μου φαίνεται και οι δύο. Πυρικό έπεσε. Το 85. Έπεσε όπω ανέβη και έπεσε να πούμε. Λοιπόν, ποιο είπε ότι ο Άρης θα κουβαλάει χρέη εν ώψη Σούπερ Λίγκα? Πώ είσαι σίγουρο ότι ο Καρυπίδης δεν θα έχει συμπαίκτη? Ήδη στον Άρη έκανε κρούση τηλεοπτικό σταθμό. Αυτό δεν το ξέρω. Αν και χθες ήμουνα με άνθρωπο κάτι, παιδιά, κοντά στον Άρη, για τον Άρη, δεν μου το είπε αυτό, ναι. Μία ομάδα η ναι. οποία δεν έχει στην ευρύτερη μυρωδιά της εδώ και τέσσερις και παραπάνω περιόδους, γιατί θεωρώ ότι η τελευταία περίοδος του Άρη ήταν πολύ προβληματική. Ναι. Η χρονιά που έκανε μόλις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, που ήταν η χειρότερη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας που εμφανίστηκε στη Super League, πιο κακή από την Καλονίκη και τον Παθρακικό, του 15-16, νομίζω ότι δεν έχει τη μυρωδιά της κατηγορίας. Την έχει απολέσει ο Άρης. Δεν ξέρει το οικοσύστημα της Αλφα Εθνικής πλέον. Μάλιστα. Λείπει πολύ καιρό. Ποιος? Ναι. Ο Άρης. Ναι. Γι' αυτό λέω, καθίστε μια χρονιά προσαρμογής. Σωθείτε. Σωθείτε. Ναι. Μελετήστε. Δείτε τι πρέπει να κάνετε για τη μεθεπόμενη χρονιά. Ναι. Και σιγά σιγά. Ναι. Δεν χρειάζονται βιασύνες. Ναι. Να λες για Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος, τα Γιάννενα, η Ξάνθη, ο Πανιώνιος, ο Πανετολικός. Είναι ομάδες πιο προηγμένες από εσάς. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ο οποίος παρακολουθεί προπονήσεις του ΠΑΟΚ και είναι από τους φιλάθλους αυτούς, μας λέει ότι ο Μαουρίσιο είναι ο πιο κουρασμένος αιματολογικά και δεν ζητάει ο Ρουμάνος πολλά στο ανασταλτικό του παιχνίδι. Τα απαραίτητα λέει μόνο. Εκεί που τα αρρωσταίνει, λέει ο Ρουμάνος, είναι όταν έχει μέτωπο στον Πασχαλάκη, γυρνώντας πίσω τις μπάλες αντί να έχει μέτωπο στην επίθεση. Ο Ρουμάνος δοκιμάζει κάτι extreme, λέει, για την Κυριακή, ποντάροντας την καλή σχέση και ψυχολογία που έχει με τους παίκτες. Άρα αν τολμήσει, λέει, ή θα γκρεμίσει την Τούμπα ή θα φύγει με ελικόπτερο. Εγώ πιστεύω σε αυτό το μάτσο. Δεν νομίζω. Δηλαδή, το πρώτο ερώτημα που πάμε εδώ, εντάξει, ο Σαχόφ θα παίξει λόγω ύψους, σωστό, για μένα σωστή κίνηση, αν και δεν το γουστάρω Σαχάφ, το ψωμάκι του το βγάζει. Τα γκολ τα βάζει. Το ερώτημα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι, εάν θα δοκιμάσει Μπίσεσβαρ, Πέλκα και Κάμπος. Ο Κάμπος δεν θα παίξει, μου είπαν σήμερα. Θα παίξει ο Μάκ εκεί. Δεν προλαβαίνει να παίξει ο. Πέλκας εξτρέμ δηλαδή και μπει σε βαρδεκάρι. Μπει σε βαρεξτρέμ, Πέλκας 9-10 να εναλλάσσονται. Να εναλλάσσονται. Τώρα, ο Χριστόπουλος, ο γκόμενος της Λεβαδιάς, λέει το εξής και έχει καλή άποψη την ποδοσφαιρική. Αυτά τα παιχνίδια, τα μικρά, Λαμίες που κλείνονται, Λάρισες που δεν έχουν ταχύτητες κτλ. Μπορείς να το κάνεις αυτό και να πεις στον αεροδιάδρομο ανέβα Βιερίνια. Με τον Ολυμπιακό μπορείς να το κάνεις. Και παίρνουν απάντηση πάλι από τον Νίκο από τα Γιάννητσα. Του λέω, τι λέει το σκάουτερ εκεί, τι λένε. Μελετάνε, λέει, το θέμα, πώς μ' αρέσουν αυτά. Και λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ καλός στο ανέβα κατέβα, στο transition. Οπότε δεν μπορεί να μας βρει σε κόντρας ανοιχτά. Κοίταξε, πολύ, πολύ. Έχει δύο... Δηλαδή ο Ολυμπιακός, με άλλα λόγια, και αυτό να παίξουμε, λέει ο Νίκος. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή βιολογική φόρμα και καλύτερο transition και καλύτερες επιστροφές, παρά το γεγονός ότι ο Σακόφ είναι αργός και ο Μαουρίσιο εκεί έχει ένα θεματάκι, να πούμε, μπορεί να το τολμήσουν. Εσύ να το τολμούσες, να το ξεκινούσες αυτό, ή θα έπαιζες ένα 4-3-3 σφιχτό και να δώσεις μετά στην κακή βιολογική κατάσταση του Ολυμπιακού? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Μπαίνεις από την αρχή να τον πηδήξεις και ή τον πηδάς και κερδίζεις, ή δεν σου κάθονται τα γκολ και μπεδεύεσαι, ή τον αφήνεις όπως ο πυγμάχος πάει να κουράσει τον αντίπαλο με κακή φυσική κατάσταση, είναι 5 γύρι και από τον 4ο γύρο το σφυροκοπάει για να το ρίξει νοκάουτ. Τι κάνεις από τα δύο, λοιπόν, εσύ? Τι κάνεις από τα δύο βλέποντας τον Ολυμπιακό? Είσαι στο σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ. Ερχόμαστε τώρα, πριν κάνουμε την κριτική του μάτς, να δούμε τι θα κάναμε εμείς. Φτιάχνουμε εμείς την ομάδα. Τι κάνουμε? Κάνουμε το 15 λεπτό της Τούμπας τον πόλεμο ΑΟΥ, και άμα πετάξουν δύο βολίδες οι παοξίδες και σταματήσει το μάτς και χάσουν το 15 λεπτό, χαλάει όλη η στρατηγική μου. Τι κάνεις? Είναι λεπτά ζητήματα αυτά. Για να σε ακούσω, λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πρέπον για το συγκεκριμένο παιχνίδι το πρέπον είναι ο ΠΑΟΚ να δώσει έντονο ρυθμό. Από την αρχή. Από την αρχή. Ναι. Να πάει στο box to box. Το παίρνει δηλαδή να το κάνει από την αρχή. Ναι. Δεν χρειάζεται να περιμένει. Όχι.
Είναι τόσο κακός ο Ολυμπιακός βιολογικά. Αυτός ο Σελίμ Σετζούκ είναι. Αυτός είναι ο Σελίμ. Ναι, αυτός εδώ. Αυτός ο ίδιος ο Στέφανος της Μαρμίτας είναι. Γορίλας. Αυτός είναι. Μπρουτάλ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και ψυχολογικά και βιολογικά. Ναι. Δεν μπορεί το box to box. Ναι. Φάνηκε στο παιχνίδι του Περιστερίου με τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Όπου διαλύθηκε. Ωραία. Κονιορτοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Κονιορτοποιήθηκε. Τώρα θα μου πεις. Ματσό Βασιλακάκης υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τόσο καλή στο transition half. Ναι. Και το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν έχω δοκιμάσει στο box to box οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Τόσο έντονα, όχι. Τα παιχνίδια ήταν λίγο. Σε ναι. Πιο ρελαντή ρυθμό. Σε πιο ρελαντή ρυθμό. Μάλιστα. Θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει εντάσει να δώσει ακόμα ως ομάδα. Ναι. Ενώ ο Ολυμπιακός γενικότερα είναι αυτό που λέμε. Είναι με τα βατραχοπέδιλα. Βατραχοπέδιλα. Ναι, δεν έχει κάποιο ρεαλιστικό ορατό στόχο. Έχει αποκλειστεί στο κύπελο και το πρωτάθλημα λύγει και μακριά. 6 Μαΐου. 6 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα. Βασανιστικό αυτό. Ναι. Ξέρεις τι είναι το να είσαι σε μια ομάδα χωρίς στόχους, με τέτοιο λαϊκό έρισμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει από την αρχή να φουλάρει. Ναι. Πιστεύεις ότι θα το κάτσει άμα φουλάρει. Ναι. Ναι. Και μετά το διαχειριστεί αλλιώς. Ναι. Δηλαδή ναι. Μέσα στο πρώτο 20 λεπτό μπορεί να το έχει και 2-0 το παιχνίδι. Μπορεί, ε. Mm-hmm. Δεν το πιστεύεις τον Ολυμπιακό και εκτός αέρα το λες αυτό. Και δεν μα προκάλει. Τον είχα αποκαλέσει λιμό πριν 2 εβδομάδες. Τον είπες λιμό. Ναι. Δεν το λέω με ασέβεια στην ιστορία του Ολυμπιακού που θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική ομάδα. Το τώρα όμως βλέπω. Αυτή τη στιγμή είναι λιμό όμως. Είναι λιμό. Ναι. Ναι. Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Ένα ωραίο μήνυμα των παοξίδων που κλαίνε. Οι παοξίδες, άμα δεν κλάψουν, δεν μπορεί. Ξέρεις το κλάμα τους τώρα ποιο είναι. Ότι η ΑΕΚ είναι το παρισμένη. Και να την κάνουν έλεγχο και τέτοια. Να ένα μήνυμα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι η ΑΕΚ πάει χωρίς 7 στο Κίεβο που υπάρχει αντιτόπινγκ κοντρόλ. Πώς ο παοξής μπορεί να είσαι. Είναι μια. Μην χάνουμε και το DNA μας, ε. Μην το χάνουμε το DNA. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει ξεπεράσει λίγο αυτό που λέμε τις δυνατότητές της. Δηλαδή παίζει παραταμένα στο κόκκινο. Και αυτό σημαίνει ότι οι παίχτες μόλις τελειώσει τη χρονιά του χρόνου θα είναι καμένοι. Ναι. Δηλαδή αυτό το ρόστερ της ΑΕΚ είναι τόσο ξεζουμισμένο για το 18-19. Ναι. Που όποιος πάρει μεταγραφή από συγκεκριμένη ομάδα την πάτησε. Την πάτησε. Από εξωτερικό. Ναι. Την πάτησε. Στην κυριολεξία την πατήσει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της παίζουν πραγματικά στο όριο της λιποθυμίας. Ναι. Εξαιρώ το παιχνίδι με τη δική μου ομάδα την Κυριακή, όπου ήταν άλλη φυσιογνωμία. Δηλαδή. Δεν θέλω να πω σε περαιτέρω αναλύσεις. Θέλει να μπει ένας φίλος 111. Θες να διαβάσουμε το μήνυμά του. Ναι. Καλησπέρα, ραπ. Ωραία, τ' άνοιξε τα ποδαράκια της αυτή η σιχαμερή ομάδα η Ξάνθη. Κώστας Τολεμαίδα Παναθηναϊκός. Το λέει με πιο άκοψο τρόπο. Εσύ το λες λίγο με πιο κομψό. Κοίταξε, ναι. Πολλές φορές το ποδόσφαιρο και ειδικά σε μια θολή κατάσταση τώρα με τα τηλεοπτικά να μην είναι τόσο σίγουρα. Κάνεις και δημόσιες σχέσεις. Ναι. Βλέπεις τις πιθανές συμμαχίες. Ναι. Και αναλόγως για το καλό της ομάδας σου. Έχεις κάποιες συμπεριφορές. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή Ξάνθη δεν έχει να επενδύσει σε μεγάλο λαϊκό έρισμα να πει ότι έχει τα τρελά έσοδα από τον κόσμο της ή την εμπορική αξία. Ναι. Για αυτόν τον λόγο, ο κύριος Πανόπουλος, ή θελημένα, θέλω να πω εντάξει. Ναι. Μπορεί να επέλεξει αυτή τη στρατηγική. Ναι. Λοιπόν, με σειρά αυτό που δεν δέχεται την κριτική περισσότερο, Βραζιλιάνος Μανούσης Κόκκινος, τέο οπαδός του Ελευθεριακού. Ναι. Ο Κόκκινος σε απεκάλεσε αδερφή. Γιατί είπες ότι παρακαλάς να πούμε τον κύριο Ανδρώνη να βάλει να κάνει ένα μετάδοση ο Κόκκινος στο Μακεδονικό Ρέντες. Μα όσο μίλησα εκτός αέρα. Ναι, ναι. Θέλω να το κάνει αυτό ο Γρηγόρης. Ναι, τι να κάνει. Για το suspense, για αυτή τη διχασμένη προσωπικότητα. Είναι, δηλαδή και μέλος του Μακεδονικού και ναι. Πιστό σκυλί του Ανδρώνη που τον θεωρούν περισσότεροι. Ναι. Και θεωρητικά οπαδός του Ηρακλή. Πιστό σκυλί του Ανδρώνη. Και οπαδός του Ηρακλή και πιστό στο Μακεδονικό. Ναι, είναι διχασμένη προσωπικότητα, λες. Εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν μια σουρεαλιστική περιγραφή. Σουρεαλιστική περιγραφή. Δηλαδή να έχεις, Σαρδάμ θα είχε. Ξέρεις τι να πιέζει από δύο μεριές και να είσαι κάπου στη μέση. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό το πράγμα. Εντάξει, γι' αυτό και ο κόσμος το ήθελε. Ναι. Δυστυχώς δεν ευωδόθηκε. Δεν έχουμε ρε αμερικάνικη κουλτούρα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τι να πούμε. Τι πουλάει, τι είναι το show. Το show είναι Μακεδονικός Ηρακλής να βάλει τον Κόκκινο να κάνει ένα μετάδοση. Και επειδή το είπες εσύ, σε είπε αδερφή, τι το απαντάς. Δεν έχω πρόβλημα, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, αν ευρίασε και τα λοιπά, είναι θέμα ανθρώπου. Ναι. Είναι αψής. Εντάξει, αυτό είναι ναι. Έλλειμμα χιούμορ το πιστώνω. Δηλαδή, δέχεται το πείραγμα. Εντάξει. Είναι και δύσκολη ηλικία του Γρηγόρη, αντικειμενικά.
Γιατί, και εγώ είμαι πιο μεγάλο, τι πάει να πει αυτό. Εντάξει, όταν είσαι τώρα σε μια τέτοια ηλικία σπαρυφή τη εμινόπαυση τη Θεατρική. Άστο, είναι δύσκολη ηλικία. Το μου το γιατρό. Τι να κάνουμε. Είσαι δηλητηριώδη. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολη ηλικία. Το δάγκωμα του σκορπιού είσαι, ρε γιατρέ. Ούτε ο Καρλ Άμπαρθ να ήσουν, να πούμε. Και έχω κατανόηση. Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι πολυδιαφημισμένο, γεμάτο σκοπιμότητες. Ποια η γνώμη σας για τα πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής, ο 784. Δεν θα τα βλέπα όταν με πλήρωνες. Δεν έχει τακτική και έχει άμυνες αρή. Ναι. Θα σου πω, οι Λατινοαμερικάνοι για να αποκτήσουν τακτική παιδεία έρχονται στην Ευρώπη. Αθλητές καλοί μπορεί να είναι. Ναι. Τακτική κουλτούρα δεν έχουν. Ναι. Εντάξει, λίγο η Αργεντίνη είναι πιο κοντά στις ευρωπαϊκές φιλοσοφίες. Ναι. Γι' αυτό και έχει και καλούς Αργεντινούς προπονητές. Ναι. Και όχι Βραζιλιάνους. Ναι. Η αλήθεια ναι. Είναι αυτή. Ναι. Εντάξει, δε. Τώρα πρωτάθλημα κλαουζούρα, απερτούρα με 30 ομάδες Αργεντινή, δεν κουράζεσαι. Καραφλέο Χατζησέες πληρώνεται από τον Ιβάν, το πάρα ξέρω πολλές. Φίλε. Ανήκει στον ΠΑΟΚ, το ξέρω φίλε, και ενδεχομένως του χρόνου να είναι μέρος του ρόστερ με τις καλές του εμφανίσεις. Μη λες ασύστολες μπούρδες. Φίλε, όλα αυτά που λες είναι αλήθεια. Δέχομαι την κριτική σου για ασύστολες μπούρδες, αλλά να ξέρεις ότι η ψυχή ενός ανθρώπου είναι γεμάτη σκατά. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα και ότι ο κάθε άνθρωπος από όλους εμάς πρώτα είναι το εγώ του και μετά είναι οι άλλοι. Νομίζω ότι ο Χατζησαΐας έχει δείξει από την καριέρα ότι έχει κάνει υπομονή ως αθλητής. Ναι. Το ότι πήγε στα Χανιά της Β' Εθνικής. Ναι. Σκαλοπάτι. Πήγε Πανιόνιο. Ναι. Έπαιξε. Ήρθε ΠΑΟΚ. Πήρε την καλή μεταγραφή. Ναι. Δέχθηκε ξανά για το καλό της καριέρας του να βρει χώρο συμμετοχής να πάει σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος. Ναι. Δηλαδή έχω την αίσθηση το παιδί είναι σοφός στις επιλογές του. Και υπομονετικό. Περιμένει την ευκαιρία του. Ραπ, γιατί τόση αιμονή με Χατζησαΐα. Ο Βασιλακάκης είναι ο δαίμονας. Λέει ο 743. Εγώ πιστεύω ότι άκαμπτε το Περιστέρι δεν θα περάσει. Ο κόκκινος δεν αντέχει την κριτική. Όποιος του κάνει κριτική τον θεωρεί στημένο και τον κλείνει. Λέω 348. Ο άλλος λέει πώς κρίνεται το γεγονός ότι η ΑΕΚ πάει χωρίς 7 στο κύβο. Το είπαμε. Τι λες για τον Άρη Βρελούγκρα, κτηνίατρε. Τι χολή βγάζετε εσείς οι sisters. Πολύ κακές είστε. Λέει ένας Αργενός 678. Να πω κάτι για τον Άρη. Να πεις. Τελευταίο. Ναι. Θα πρέπει η αλαζονία που έδειξαν οι οπαδοί του τις δύο χρονιές το 98 και το 2005. Αλαζονία. Η αλαζονία ότι ερχόμαστε, κάνουμε, είμαστε Άρης, Άρης Σεβρέ, Άρης Σεβρέ και την έχουν πατήσει 500.000 φορές ως οργανισμός. Λίγο να είναι πιο μετριοπαθείς στις προσεγγίσεις τους. Δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Δεν τους ακούω εγώ να φωνασκούν ίσα ίσα. Όχι, θα πρέπει η ομάδα του Άρη. Οι Αργιανοί έχουν προετοιμαστεί ότι θα ανέβουν άλφα εθνική. Αλλά μα είναι ήδη ανεβασμένοι, ναι, αγωνιστικά. Τι να λέμε. Ψυχολόγο, γιατί πάνε. Δεν θα αντέξουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή Ελλάδος. Δηλαδή, τι χαρά να πάρει ο Φουκαράς ο Αργιανός τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα. Δεν παλεύεται γι' αυτόν. Εντάξει, έτσι είναι. Σίγουρα είναι. Σίγουρα του το ξέρει, να πούμε. Σίγουρα ναι. Μια ομάδα που είναι στον ίδιο χώρο, ναι, γεωγραφικό, ναι, όταν κάνει τόσο μεγάλο επίτευγμα, παίρνει όλο το παδικό κοινό το καινούριο. Βέβαια. Εσύ τι να πεις, ότι ανέβηκα με τον Μπασά, θα γελάει ο κόσμος. Ναι. Είναι επίτευγμα αυτό, για να κάνεις νέος οπαδός, μετά όχι, από 4 χρόνια, ναι, μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες, ναι, να σε περάσει ο Πασαραϊκός στο Αμυγδαλή, ο να κλείνει τον Αμυγδαλή. Ο Αμυγδαλή. Τι να πεις τώρα, τι αφήγημα έχει ο Αργιανός, για να πεις ένα νέο παιδί να γίνει Άρης. Να του δείξει το Άρης Λαύριο στο μπάσκετ, πάνε και το Λαύριο την άμυνα για να κερδίσει και να σωθεί ο Γιαννάκης. Τι να πει ο Αργιανός. Τι έκανε, άνοιξε το Λαύριο τα πόδια. Ναι. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Τι να πει ο Αργιανός. Ο μπαμπάς Αργιανός για να πει ένα παιδάκι. Να μην δε γίνει παοκτσής. Εσένα ο μπαμπάς σου που ήταν Αργιανός, πώς δεν σε έπεισε να γυρίσει που τα πράγματα ήταν και καλύτερα για τον Άρη εκείνο το χρονικό διάστημα, να πούμε. Και ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-90-90-90. Δεν με έπεισε το περιβάλλον του Άρη. Πόσο χρόνο είσαι, 38-39. Ο μπαμπάς σου είναι στα 60. Ωραία. Πήγε στο Χαριλάο, σε πήγαινε. Σπάνια. Σχεδόν Πάλι. Ποτέ. Ναι. Πώς έγινε η Ηρακλής εσύ. Προτιμούσε το Καφτανζόγλιο σαν πιο ήρεμο περιβάλλον τότε. Ναι. Επί Θοδωρίδη Πέτρου, του ναι, αϊμνίστου, ναι, του τεράστιου αυτού παράγοντα. Τεράστιος. Τεράστιος. Ναι. Νομίζω από τους μεγαλύτερους που έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι. Έπαιζε ένα συμπαθητικό ποδόσφαιρο Ηρακλής. Ήταν το περιβάλλον τέτοιο που σου άρεσε. Δηλαδή έβλεπε το ποδόσφαιρο χωρίς να έχει το άγχος να κυνηγά τίτλους. Ήξερε ότι είσαι μια ομάδα μεσαίου βεληνικού. Ναι. Είχε τη χαλαρότητά σου και σαν χαρακτήρα μου τέριαζε αυτό πάρα πολύ. Ναι. Και έτσι κόλλησε το του Ηρακλή. Και μετά με την πάροδο των ετών, ναι, όταν έγινε η αργιανοποίηση του Ηρακλή. Έγινε. Η αργιανοποίηση του Ηρακλή, ναι. Έφυγα από αυτό το περιβάλλον, το τοξικό. Τοξικό περιβάλλον. Ήταν. Στην Ξάνθη, να πω. Μάλιστα. Πολύ. Σε μια πολύ όμορφη κατάσταση. Κατάσταση, ναι. Με του φίλου σου, με τα τσίπουρά σου, με την πόλη, την ηρεμία. Μια ομάδα που είναι σταθερά στην πρώτη οχτάδα. Τελείωσε. Που κάνει και τι δημόσιε σχέσει τη, δεν μα πειράζει αυτό καθόλου. Δεν σε νοιάζει εσένα. Όχι. Όχι.
η ομάδα σταθερά στην πρώτη εθνική. Λοιπόν, 90-90-90, 98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-340. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλης από Κίνη. Δεν σ' ακούμε, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλης από Κίνη και Δεν σ' ακούμε, φίλε, δεν σ' ακούμε. Παπάρια ακούγεται. Ναι. Μιχάλης από Τσίλι Καφενείο. Τώρα ακούγεται. Τσίλι Καφενείο. Μιχάλης από Τσίλι Καφενείο. Φώναζε, ρε φίλε. Ναι. Φωνάζω, ρε ραπτό. Ανέβασε λίγο την ένταση. Τι να κάνω. Άντε πάνε, εσύ ψιθυριστά σε κόμενα, μιλά. Τι θε να τη ρίξει. Λέγε. Λοιπόν, όσον αφορά το Χατζησαΐ και αυτό που λες για το γιο του. Ναι. Έχει σκεφτεί ποτέ το αντίστροφο του να έρθει και έτσι να το πει. Δεν σε ακούμε, ρε φίλε. Φώναζε λίγο. Ανέβασε την ένταση. Τι ένταση να ανεβάσω, βγάλω τα Bluetooth. Βέβαια δεν μιλάμε Bluetooth, αδερφέ, και το μικρόφωνο είναι μια χαρά. Τι στο διάλογο, λαρική, τι δεν έχεις, φώναζε. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, λοιπόν, όσον αφορά αυτό. Ναι, λέει. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να έρθει ο γιος του και να του πει, μπαμπά, γιατί δεν απέδειξες ότι είσαι καλύτερος, γιατί δεν απέδειξες ότι έπρεπε να παίζεις εκείνο τον πάο, γιατί τους ξεγύμνωσες, γιατί δεν έπαιξες καλά απέναντι στην ΑΕΚ και άνοιξες τα πόδια σου. Ποιος θα θυμάται, ρε, μετά 30 χρόνια το μάτς με την ΑΕΚ. Θα θυμάται ότι πήρε πρωτάθλημα η ομάδα. Χωρίς τον μπαμπά του, ρε! Κορόιδο! Αυτή τη στιγμή ναι. Προσπαθείς να εντριγκάρεις χωρίς να έχεις ένα σοβαρό λόγο. Εγώ δεν έχω σοβαρό λόγο. Εγώ δεν έχω σοβαρό λόγο. Εσύ δεν έχεις σοβαρό λόγο, όχι. Δηλαδή τώρα δεν μου λες, αν ο Χατζησαΐας βάλει αυτόν τον γκολ, θα πείτε ότι το έκανε επίτηδες. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Άντε να δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, θα μας βγάλεις πολύποτες. Ναι. Πάμε, είσαι και άγχος. Λέγε. Ναι. Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα. Βίλια. Καλημέρα. Γεια σου γιατρέ. Καλημέρα. Και χαίρομαι που το αντιμετωπίζεις όλα με χιούμορ και δεν έχεις πρόβλημα με κανέναν. Ό,τι και αν σου πούν. Μα δεν είναι κόμπλα. Αυτό είναι. Ραπ, για σένα κάτι. Μάλιστα. Ποιος σου είπε ότι ο Χατζησαΐας δεν είναι ευχαριστημένος με όλη την κατάσταση. Με όλο αυτό που υπάρχει. Νομίζεις δεν το... Ο Χατζησαΐας φίλε μου, ο Χατζησαΐας φίλε μου, έσπασε τα τραπέζια και τα γύρισε ανάποδα όταν του είπε ο Σπανός δεν θα παίξει ενάντια στον ΠΑΟ. Ναι. Άκου εμένα. Δεν μπορώ γιατί ο Χατζησαΐας φίλε μου, με το μυαλό του, ήθελε να αποδείξει απέναντι στον ΠΑΟΚ ότι αξίζει να παίζει στον ΠΑΟΚ. Και αν δεν το έκανε, δεν θα ήταν αθλητής. Θα ήταν ένας βολεψάκιας τυχοδιόπτης. Νομίζω ναι. Πήρε τις ευκαιρίες ραπ και απέδειξε ότι δεν μπορεί αυτή τη χρονική στιγμή να είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αργότερα μπορεί να γυρίσει. Ναι. Έτσι νομίζω. Όπως σου λέω, ο μπαμπάς του Άρντα εδώ μας είπε ότι μανατζερικοί λόγοι είναι αυτοί οι οποίοι... δεν μου λες, ο μπαμπάς του Άρντα θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα χωρίς το γιο του μέσα. Η μαμά του Χατζησαΐα θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα γιατί ο πατέρας του συγχωρέθηκε χωρίς τον Χατζησαΐα που τον διώξανε. Εγώ ας το πάω κι αλλιώς. Οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 θέλουν να πάρει ο ΠΑΟΚ πραγματικά το πρωτάθλημα. Ο Κούδας πάντως κλαίει και παρακαλάει και θέλει να το πάρουν. Δεν ξέρω. Από μέσα του τι λέει. Το γιατρό θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, ακούω. Ρε, ψυχολογία διαβάσατε, ρε. Έχετε γιατί διαβάσει ψυχολογία. Έχετε κόσμο. Παίξει με συναισθήματα. Παίξατε μπάλα με συναισθήματα. Ύστερα να πούμε στο ίντερνετ το facebook να πούμε. Ρώτα το γιατρό. Γιατρέ μου, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Πού, σε ποια σημεία θα κριθεί. Κοιτάξτε, τα άσχημα χρονικά διαστήματα του Ολυμπιακού είναι το 25-35 και το 65-75. Αν και πιστεύω ότι, μέχρι, ότι ο κόσμος. Επειδή σήμερα πέρασα έξω από την Τούμπα, κάτι συνδεσμίτες της πλάκας κάνανε πανό τα οποία αναφερόντουσαν στα σκηνικά με οπαδούς του Ολυμπιακού. Τώρα που η ομάδα τους πάει για πρωτάθλημα, θέλουν και αυτοί να φανούν, να δείξουν ότι είναι συντελεστές. Γραφικότητες, δηλαδή τώρα να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, καλύτερα να μην τα σηκώσουν και να μην υπάρχει μισό πανό και να φωνάζουν πριν των παιχτών. Τίποτα παραπάνω. Να υπάρχει ηχητική βία και τίποτα περισσότερο. Τόνι χαρτάκι και ηχητική βία. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε πανό, ούτε σκηνικά, ούτε καλυθές, ούτε μενίδια, ούτε τρένα. Κουράσανε αυτά δηλαδή τώρα. Είσαι, ξέρω εγώ, η Αλαμάνα, το έπος. Φτάνει, ο παδός δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Τρία χρόνια που γίνανε. Άγου γιατρέ, άγου γιατρέ. Η ομάδα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ,
αυτή τη στιγμή δεν μπορούν στα ίσια, χωρίς διαιτησία, χωρίς τίποτα, να καθαρίσουν το μάτι από πρώτο ημίχρονο. Εννοείται. Αυτό ήθελα να ακούσω. Τίποτα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Bye. Ο μπαμπάς Αργιανός θα πει και τις δηλώσεις του Καράπαπα ότι ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα της πόλης βάσει πρωταθλημάτων, ενώ θα πέσει και μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο 286 λέει: γιατρέ, πες τι γίνεται όταν σε μια σχέση η γυναίκα έχει τα λεφτά και τη μόρφωση. Θα σου πω: εγώ δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Η σχέση έχει τελειώσει, να πούμε. Στον πρώτο καυγά, όταν θα πει η γυναίκα: εγώ τα λεφτά μου, εγώ η μόρφωσή μου, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Εάν δεν φύγει ο άλλος, δεν είναι σωστός άντρας. Είναι λακαμάς. Άμα κάτσει, ας πούμε, είναι κυφίνας. Τέλος. Τι θα ήθελα περισσότερο, Αργιανή, την άνοδό της ή τον πάγο να χάσει το πρωτάθλημα. Σιγά σιγά, γαρ γαρ γαρ, με τον Τσιγαρόβικα, να διαβάζω το μήνυμα. Τι θα ήθελα περισσότερο, Αργιανή, την άνοδό της ή τον πάγο να χάσει το πρωτάθλημα. Ασυστέδια άλλο, περίμενε να διαβάζω το μήνυμα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Τι βιχάς, ρε, με το βρωμοτσίγαρο, να πούμε. Λοιπόν, Αλέξανδρος από Κο. Α, εσύ είσαι. Καλώς τον. Καλώς τον. Θέλω να πω το γιατρό κάτι. Να τον πει στο γιατρό. Πόσο χρόνο είσαι, γιατρέ? Κοντεύει τα 40. Εγώ 50, λοιπόν. Εσύ ξέχασες τον Λαπτόπουλο να λαμβάνω να πεις που περνούσε όλη την επίθεση, όλη την άμυνα και μέσα την επίθεση και την έβγαζε από την μπάλα. Το Λαμβάνω τον ξέχασες. Τον Αλαβάντα. Ο πολύ γρήγορο χαμηλά. Πάρα πολύ γρήγορο χαμηλά. Κοντό και γρήγορο. Πολύ. Σεντερμπάκ δεν τον έβαζα ποτέ. Δεν ήταν σαν να τον βαζινέψει στον ποπό, τέλο πάντων. Εκρηκτικότατο. Βέβαια. Νίκο. Εγώ έχω δει και Παρίδι και. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα ιστορικά. Oh. Έχει παίξει με μεγάλα ονόματα στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 70 και του στερήσαν δύο πρωταθλήματα τη δεκαετία του 70. Κάνα κύπελο εκεί, δεν θυμάμαι τι. Δεν θυμάσαι. Του στερήσαν. Απλά θυμάμαι ότι με τον Λίτσα πήγε φυλακή ο Λίτσα. Το θυμάσαι αυτό το πρόβλημα. Δεν πήγε καμία φυλακή ο Λίτσα. Με τον Ορφανό που είπε όλη η Τούμπα που είπε έξω έξω και μετά με πήρε ο πατέρα μου τρέχοντα και με φυγάδε το είπε. Συφυγάδευσε. Ναι, άστα παλιά είναι αυτά, τα ναι, τώρα λέγεται. Τέλο ναι. Πάντων. Και εγώ είμαι και Βουλινικό με λέγανε επειδή το αδερφό του Βουλινού είχε ένα προποτζήτικο στη γειτονιά μου και με έδωσε προσκλήσει. Ήμουνα εγώ και οι δημοσιογράφοι μόνο που κάνουν από εκεί. Κουτραδόρο ήσουν αυτό. Όχι κουτραδόρο. Έχω δώσει πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ. Μετά έπαιρνα εισιτήρια, αλλά συγχάθηκα εκείνη το παιχνίδι, θα το ξεχάσουμε, τον Ολυμπιακό, που λέει σήμερα τη λήξη πάμε να φύγουμε και τα σπάσανε όλοι οι ΠΑΟΚ. Ρε ας τα σπάσανε σήμερα, ρε ας τα... Εγώ ήθελα να πάω στο γήπεδο, αλλά τώρα που έγινε ξενυχία του ποδοσφαίρου και ο Μητρόπουλος, ο Βίκτορας που έλεγε μόνο το Ολυμπιακό και το Γάρμαν κερδίζει και όλοι οι άλλοι να πάνε να. Θα πω μόνο πάω και η ΑΕΚ και ο Απόλλων Καλαμαριάς να κερδίζει και όλοι οι άλλοι να πάνε. Αυτά έχω να πω, άντε γεια σου καλά. Και η ΑΕΚ στην εξίσωση της εξυγίανσης. Φλάντζα είναι αυτή. Ναι. Λέγε φίλε. Κωστή. Φλάντζα είναι, ναι. Εγώ. Ναι, άμα πιάσει λάδι από κάτω. Ναι. Έλα, ωραία, καλημέρα. Καλώς τον. Τα είπαμε και το μεσημέρι. Τα είπαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, είσαι Χατζηστέας, έτσι. Είμαι. Ωραία, λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Περιμένει, τελειώνει αύριο το παιχνίδι τη ΣΑΕΚ με το Δυναμό. Με το Δυναμό, ναι. Ναι, αυτό, πώ τη λένε, ρε, με το Κίεβο. Ναι, το Κίεβο. Λοιπόν, περνάει η ΑΕΚ. Περνάει. Έτσι. Παίρνει τηλέφωνο το μάνατζέρ σου και του λε: πάρε τον άλλον επάνω στη Θεσσαλονίκη και του λε: 500 χιλιάρικα συμβόλαιο ναι. Και με έχει βασικό στο 80% των παιχνιδιών. Αλλιώ τη Δευτέρα μπαίνω μέσα και κάνω 3 πέναλτι και 8 αυτογκολ. Για το Χατζησαία λέει τώρα. Ναι, για το Χατζησέλη. Έχει άλλους δύο παίχτες ο Πάκος στην Ατρόμητο. Αυτοί πώς θα συμπεριφερθούν. Γιαννούλης και Λουάρτα. Γιατρέ, δεν μιλάω μαζί σου με τον Κωστή έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Για άλλους λόγους, δεν είναι άστο. Γιατρέ, δεν φίλε, μου αυτό με, σου βγαίνει, με τον Κωστή μόνο. Αυτό σου βγαίνει από μέσα σου. Ή είσαι άνθρωπος επαγγελματίας και λες θα παίξω για την νίκη ό,τι και να γίνει. Ή είσαι άνθρωπος που... Όταν, ναι ρε Κωστή μου, μου λες πόσο χρόνο είναι ο Χατζησέλης αυτή τη στιγμή. 24-25. Άρα έχει άλλα δύο συμβόλαια. Το πολύ, τρία. Δύο συμβόλαια. Ναι. Δεν μου λες, εδώ στην Ελλάδα είναι καμένος. Αν έχεις έναν καλό μάνατζερ, βρίσκει ομάδα στην Δυτική Ευρώπη από θέση, σε πρωταθλήματα Δυτικής Ευρώπης από θέση από 12 ως 6. Δεν ξέρω φίλε, ο Χατζησέης χαμηλά είναι αργός. Ναι ρε, εγώ δεν σου είπα να πάει στην Μίλαν ρε Κωστή και στη Λίβερπουλ και στην Μπαρτσελόνα. Σου λέω, στο Λιβόρνο, τι να πούμε ξέρω εγώ. Ο Χατζησέης θέλει, θέλει μια ομάδα. Να παίζει λίγα μέτρα. Ο Ατρόμητος τον βολεύει. Ο ΠΑΟΚ δεν τον βολεύει. Ο Ολυμπιακός δεν τον βολεύει.
Ωραία. Ωραία. Η ΑΕΚ το πιο πολύ τον βολεύει. Ναι, με το στήριο παίζει η ΑΕΚ. Θα το βάλει κεντρικό στόπερ εκεί, με τρία στόπερ, λίγα μέτρα. Εκεί είναι, δεν είναι. Να παίξει η ευθεία. Δεν είναι παίκτη του ατρόμου του να πάει ο άλλο να τον πάρει, είναι αλλονού παίκτη. Είναι παίκτη ο οποίο για να αποδώσει θέλει να υπάρχει σχετικό. Ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, άντε να το πω απλά. Αυτό, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και να σου πω κάτι ακόμα. Ναι. Εγώ τη Δευτέρα, ναι, σαν έκτης, του στέλνω όλους μέσα στον Ατρόμητο. Να πάω και να το πάρω το παιχνίδι, αν μπορώ. Γιατί στο πρώτο γύρο έχω κάνει 20 τελικές ευκαιρίες, οι 15 είναι για γκολ και η μπάλα η άτιμη δεν μπαίνει μέσα. Εγώ θέλω τη Δευτέρα όλους μέσα. Ούτε να φύγουν ιδανικοί, ούτε τίποτα. Για να, αν μπορέσω και πάρω το ποδόσφαιρο, να πω το πήρα με τη μαγιά μου και με τον ταβαντζηλίκι μου. Αυτό, Κωστή μου. Bye. Όλους τους θέλω μέσα. Γεια σου, Κωστή. Λέει ο Νίκος Εφοριακός, τι ο Άρτα και Χατζή Ισαΐας, ρε φίλε. Με το σπανό θα μιλήσει, λέει ο Τίγρης. Έτσι λέει ο Νίκος Εφοριακός. Το βλέπει το ποδόσφαιρο μέσα στο χορτάρι κι αυτός. Άλλα δύο μηνύματα. Όλα καλά και όλα ωραία ότι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί έναντι του Ολυμπιακού. Λέει ο Ιναπολίτης λοιπόν, πες ότι τρώμε γκολ, μπορεί να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Γιατί δεν βλέπω να την ξαναπατάει ο Ολυμπιακός όπως με την ΑΕΚ λέει στο 3-2. Εννοείται ότι θέλω νίκη και μάλιστα εύκολα, μην παρεξηγηθώ. Ενοχλητικός Νεαπολίτης Πόξης. Δεν αντέχει βιολογικά ο Ολυμπιακός. Πώς δεν θα δεχτεί γκολ αυτός ο Ολυμπιακός. Πώς δεν θα δεχτεί γκολ αυτή η ομάδα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Ρα, αυτό που λέτε, έχεις κάνει απόψε. Πρώτη φορά μιλάμε και ξεκινάς και μου λες για τα πιο ζημιάρικα αυτοκίνητα και τα πιο όμορφα. Αλλά τα πιο ζημιάρικα. Τι με νοιάζει, ρε φίλε. Ποιο αμάξι δεν είναι ζημιάρικο εκτός από τον Nissan. Εγώ σου. Α, και η Toyota. Απλά. Εκτός από την Nissan λοιπόν και την Toyota, ναι, πες μου εσύ ένα αυτοκίνητο BMW, Mercedes, Audi που να μην είναι ζημιάρικο. Ναι, όχι, θέλω να σου πω ένα άλλο πράγμα όμως. Ναι, τι. Ότι αν ο πατέρας μου το 1976, ναι, είχε πάρει Alfa Sud. Και δεν είχε πάρει το Ασκόνα το Β, ναι, θα το είχαμε πετάξει το Ασκόνα από το 2002. Ναι, το κοίταξε να δεις, μπορεί να πάρεις, και πήρα, ναι, πάρε και μια χωρά. Επειδή μου αρέσουν, ναι, τα ψυχήνια, πήρα ε33-38 IS, ας πούμε, και έκανα την πλάκα μου. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Τι Ασκόνα, ρε φίλε, τι να ευχαριστηθείς από την Ασκόνα, έπεσε η γραμμή. Τι να ευχαριστηθείς από την Ασκόνα, έπεσε η γραμμή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, ξαναπάρε, φίλε, ναι. Κωστή. Μάλιστα. Έλα, Ολυμπιακός. Να είναι η Ασκόνα η 400, να πούμε. Να χαρώ το φίλο μου. Τι Ασκόνα η φαρδιά με 12 κινητήρα, να πούμε, φουκαριάρα. Λέγε, ρε φίλε. Ασκόνα. Σε αυτό που λες, εγώ είμαι για πεζό. Τι πεζό. Το πεζό, το δικό μου έχει 400.000 χιλιόμετρα. Μια φορά θερμοκρασία δεν με ανέβασε. Μια φορά δεν με πρόδωσε. Ποτέ. Τι 400.000 χιλιόμετρα. Τι πεζό είναι. 306. Ζει ακόμα το 306 το πεζό. Βέβαια και πολλά κυκλοφορούν κιόλας. Ακόμα, ε. Βέβαια. Που λες, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Τώρα τι θέλω να πω, ότι σας ακούω. Εντάξει, Ολυμπιακός δεν μπορώ να μιλάω τώρα πολλά για μπάλα. Φέτος είμαι από τις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος φέτος σαν ομάδα. Δεν είσαι καλά. Έτσι. Ναι. Πλην όμως. Είμαι η πιο. Ναι. Ναι, η πιο. Είμαι η πιο ακριβή ομάδα του πρωταθλήματος. Σίγουρα, σίγουρα. Τι θα πει ακριβή. Έτσι. Το ρόστερ μου είναι πολύ πιο ακριβό από όλων των άλλων. Εντάξει. Σε σύγκριση με τον άλλον. Ναι. Και από εκεί και πέρα, τώρα που να ακούω, σας ακούω εκεί που λέτε, ότι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει σε 20-20 λεπτό 2-0, εντάξει, μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα λίγο συγκρατημένοι θέλω να είστε, γιατί και ο Παναθηναϊκός που μου το πήρε, πότε μου το πήρε, έχει 5-6 χρόνια που μου το πήρε, τον πήρα μέσα έξω και πάλι βγήκα πέμπτος μετά. Αλλά ναι, μέσα έξω τον πήρα τον Παναθηναϊκό. Ναι, οπότε. Να πω κάτι, ο Ολυμπιακός ήταν κερδίσει με τον Ντέρμπι Σιρ, τότε μέσα στο ΟΑΚΑ. Ναι. Δεν ήταν και πολύ μακριά βαθμολογικά τον τίτλο και τερμάτισε δεύτερος στην κανονική περίοδο. Δεύτερος και μετά, ναι, ναι, το και μετά το παράτησε μετά, γιατί δεν του άρεσε η διαδικασία των play-off. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή ήταν μια ομάδα όπως είναι τώρα μέσα στην Τούμπα. Ήταν άλλος Ολυμπιακός, αξιοπρεπέστατος. Με τον Ζήκο, αν θυμάσαι, είχε πάει πολύ καλά στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός. Αλήθεια είναι. Τι να συζητάμε. Απλά επειδή ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός, δεν θα έρθει για να παίξει με την Τούμπα. Και μιλάμε για ΠΑΟΚ του Σάντος, για Παναθηναϊκό με Σισε, για ΑΕΚ με Μανολά, για Άρη αξιοπρεπέστατο. Πολύ καλύτερο πρωτάθλημα το φετινό. Κωστή Τσάμπιονς είναι κύριε σήμερα. Είδα. Τη Ρώμα την είδες ή το άλλο είδες. Το άλλο είδα. Τη Σεβίλη με τη United.
Εγώ είδα τη Ρώμα. Τέλος πάντων, ακόμα ένα να πω πράγμα, παιδιά. Το λάθος μάτι. Θέλω γνώμη να μου πείτε, θα κλείσω και πείτε, άμα θέλετε, για τα ελληνοτουρκικά. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Καθόλου δεν ασχολείσαι. Θα σου πω γιατί. Για πες. Κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, δηλαδή. Πάρα πολύ. Ναι, πες μου γιατί. Κοίταξε να δεις. Κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια στις ειδήσεις, όλο και κάποιο αεροπλάνο θα μας δείξουν ότι παραβίασε και έκανε και έρανε. Οπότε μια, δυο, τρεις και 1.500.000 βαρεθήκαμε. Ή αν γίνει μανούρα, πέσει κανένα αεροπλάνο, πέσει κανένα ξύλο, να έχουμε τίποτα, καμία μάχη, ή μας έχουν ζαλίσει. Πέρασε το αυτό, τράκαρε η βάρκα και βλακίες. Ή θα πέσουνε να πούμε. Κοιμόμαστε ήσυχοι δηλαδή, λες. Έτσι λες. Έτσι λέω εγώ, ναι. Όσο έχω τον Αμερικάνο φίλο, δεν φοβάμαι τίποτα. Εσύ τι λες. Καλά, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια καλά. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό στρατό, δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, δεν έχω σε τίποτα ελληνικό εμπιστοσύνη. Είμαι φίλος με τον Αμερικάνο, κοιμάμαι ήσυχα. Γεια σου, Αλάνια. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Αλάνια. Γεια σου, Αλάνια. ΑΕΚΔΙΣ είμαι εγώ. Ναι, φίλε. Και έχω ξαναπάρει αρκετές φορές βασικά το τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι. Ναι. Ήθελα να σας πω για την 11η αύριο, είναι σίγουρη η 11η. Τι παίζει μετά. Να έχει έξω. Να σας πω, να σας πω λίγο. Ναι, 4-2-3-1 θα παίξουμε. 4! Και, ναι, 4. Δεν θα παίξει ούτε ο Λάζαρος, ούτε ο Αραούχο βασικός. Πες μου την 11η από την αρχή. Τέρμα. Ωραία. Μπάρκας, τερματοφύλακας, λογικά έτσι. Όχι, τι λογικά, αφού λες ξέρω την 11η, τι θα πει λογικά. Αριστερό Μπακάκης. Ο 20 είναι αυτό. Η μοναδική θέση είναι αυτή. Μπακάκης αριστερά, στόπερ Λαμπρόπουλος με την Κρίνσκι. Δεξιά Γκάλο, Σιμόες Γαλανόπουλος, Μπακασέτας, Ροναρίδη. Κάτσε, Μπακασέτας πού? Μπακασέτας αριστερά. Μπακασέτας. Όχι, ψέματα. Αριστερά Κλωναρίδης. Αριστερά Κλωναρίδης θα παίξει. Ναι, δεξιά. Δεξιά θα παίξει ο. Βασικά δεκάρι θα παίξει ο Μπακασέτας, σίγουρα. Ο Γιακουμάκης θα είναι μπροστά. Και ο άλλος εξτρέμ. Και ο άλλος εξτρέμ είναι Γρίφος. Γεια σου, φίλε. Λογικά. Μας έδωσε εντεκάδα. Γεια χαρά, φίλε. Μας έδωσε στάνταρ εντεκάδα, αλλά ήσουν κατά 80% σίγουρος, αλλά δεν ξέρεις το δεξί εξτρέμ. Δεν φτύσεις τα μπούτια σου, λέω εγώ, βραδιάτικα να πούμε. Καλημέρα. Θα δούμε αύριο την ΑΕΚ. Και εγώ σου να παίξει με 3 στόπερ αύριο. Πολύ πιθανό. 3 στόπερ το πάει μέχρι το 70-0 και μετά ρισκάρει. Άιντε, τα ξέρω το Χιμένεθ. Εγώ στο μυαλό του μέσα είμαι. Λέγε, φίλε. Έλα. Έλα ρε Πασοκάρα, τι έγινε. Κομνηνά εδώ. Βυθίστε το χώρο. Βυθίστε το χώρο. Για το όμως τι κάνεις. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είμαστε. Αχμεότατος. Δεν ήρθες στο καρναβάλι. Πώς δεν ήρθα. Ήρθες. Αφού πήγα από το Λεμαΐδα το Σάββατο και είδα Πατζιαρά. Φούφας Τηλικράτης. Σοβαρά. Το Λεμαΐδα πέρασα με μια ώρα και από εκεί. Σάμαλι είναι. Εννοείται. Λέω, στην Κοζάνη έγινε χαμός, ωραίο ήταν φέτο. Από ό,τι μου είπαν δεν πήγα. Βούλιαξε η πόλη, άστο. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Τι, δεν αφήνω τα αμάξια από τα κύρια πήγαινε με μίνι μπας. Το αμάξια δεν πέρανε το γιο τα γη μέσα στην πόλη. Αφού γίνονταν χαμός, δεν μπορούσες να περπατήσεις. Άστο. Λοιπόν, ξέρεις γιατί πειρά. Γιατί ψυχολογία για Χατζησαΐα και ξέρω εγώ. Ναι. Είναι ανθρώπινο αυτό, ε! Κάτσε, κοίτα, θα σου πω μια ιστορία δικιά μου. Ναι. Το παιδί μου, το 1993, 16 χρονών, έπεσε στη Γάμα Εθνική στο Ροδαϊκό. Ναι. Τόσο νεαρός. Ναι, εγώ υπόγραψα κιόλας το συμβόλαιο. Μπράβο. Ήταν ανήλικος γι' αυτό, ναι. Ναι, ανήλικος. Σε ποια ομάδα? Ροδαϊκό. Μαζί με τον Μιχαηλίδη, τον Χρήστο, τον τερματοφύλακα. Πολύ καλός που έπαιξε στην ΑΕΚ και. Και στον Ατρόμητο. Και στον Εθνικό Αστέρα, μου φαίνεται. Ναι, Εθνικό Αστέρα, τον έδωσε δανεικό, η ΑΕΚ. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Ναι. Από τα κομπινά είναι ο Μιχαηλίδη. Πολύ καλός τερματοφύλακας, τον θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν. Και τι έγινε, ένας μάνατζερ, πρώην ποδοσφαιριστής και προποντζής σας στην Αριδαία, μας είπε ότι θα πάνε ο Μιχαηλίδης και ο Λεωνίδας, θα πάνε στην ΑΕΚ. Ποιος, ο Μιχαηλίδης και ο... Ο γιος του. Ο γιος μου, ο Λεωνίδας. Α, ο Λεωνίδας, ναι. Ναι, έπαιζε στο περπεντάρι. Ωραία. 1,86. Μπράβο. Λοιπόν, και τι γίνεται. Τελευταία στιγμή... Όχι, ναι, δεν θα πάει ο Λεωνίδης την επόμενη φορά. Ήταν έπαιζε Κυριακή το Βαΐο η ΑΕΚ μες στη Βέρεια. Ο Ραβούσης προπονητής της ΑΕΚ. Ναι.
και το παιδί το ρίξανε. Το 93 δεν ήταν ο Ραβούση, ο Μπάκεβιτς ήταν στην ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ. Μήπως ο Ραβούση το 90. Μετά το Μπάκεβιτς ήταν στην ΑΕΚ. Το 94 ήταν. Πότε ήθελε Πέτρο, χάσαμε αυτό με τα σπίτια που έκανε ο πρόεδρο. Το 96 ήταν ο Ραβούση. 96-97 ήταν τελευταία χρονιά. Ναι, το 90... Η πρώτη χρονιά του Μπάκεβιτς στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη. Το 93 πήγε το παιδί στο Ολυμπιακό, έπεσε και τρία χρόνια στη Βίτα. Άρα βρήκαμε τη χρονιά. Το 97, το 97, πρώτη χρονιά της Βέρειας στη Super League. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, με Μητρόπουλο Φορ. Α, ναι. Του παίξανε το παιχνίδι. Βρώμικο. Και μετά. Και τον είχε καλέσει ο Παπαμανουήλ στην Εθνική Παιδών. Παπαμανουήλ. Ναι. Και έπαθε μια ζημιά το παιδί, μια εγχείρηση τότε, όταν τον είχε καλέσει και ο Γηγής τον έκανε εγχείρηση. Και δεν μπόρεσε να πάει. Και μας παίρνει τηλέφωνο, λέει, γιατί δεν ήρθε ο Λίβες από στο σπίτι, ο Παπαμανουήλ. Λέμε αυτό και αυτό. Ναι, το διάβασα στην εφημερίδα, αλλά ήθελα να ρωτήσω πιο πολλά πράγματα. Ναι, καλά είναι τώρα, του λέω, εντάξει. Αλλά δεν προπονείται ακόμα. Ναι. Από τότε που το παίξανε αυτό το παιχνίδι, έπεσε στη Βήτα στη Γάμο ο Ορδαϊκός, μάλλον ήταν και έπεσε κατηγορία. Και το παιδί από τότε σταμάτησε το ποδόσφαιρο, έκανε και χείριση στη μέση και δεν ξαναπάτησε μέσα στο γήπεδο του Ορδαϊκού ποτέ. Ναι. Και ο Ορδαϊκός χαμένος είναι τώρα, δεν υπάρχει καν. Ούτε στα τοπικά δεν παίζει. Άλλο θέλει να σε πει. Τότε είχε καλή ομάδα. Ήταν ο Γρηγοριάδης, ο Δημοστέλης πρόεδρος. Οπότε που μετά... Όχι για ψυχολογία, πώς σκέφτονται τα παιδιά. Ναι. Χωρίς αίας τώρα εγώ νομίζω σκέφτεται. Το παιδί μου μάλλον είχε τότε και στη γάμα κατηγορία. Είχαμε δύο ομάδες στην δεύτερη. Και είναι Ακλή και δεν έχουν εμποίδα. Και ναι, Κοζάνη και Πόντιος Κοζάνης και δεν συμμαζεύεται. Α, και ένα παιχνίδι το, όταν έγινε ο Ηρακλής αυτό και έγινε ένα μπέναλτι ακαρδικός μου. Ναι. Και όλοι ήταν λένε στην μπέναλτι αυτό το ξέρω εγώ, από πολλά λίγο. Ενώ δεν υπήρχε τίποτα κάτι τέτοιο. Κατάλαβες, ο κόσμος πολλές φορές πολλά λέει αλλά δεν τα ξέρει τι γίνεται. Φίλε, κοίταξε να δεις, όλη στη ζωή μας το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Ωραία. Ναι. Οπότε ο Χατζησαΐας σίγουρα μέσα του δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Εγώ θα ζητούσα να μην παίξω. Για να μην βάλω αυτόν τον γκολ. Δηλαδή θα έλεγα δεν γουστάρω να παίξω αυτό το παιχνίδι. Θα έκανα τον τραυματία. Κοίταξε αυτό που λέει. Ναι. Οι προπονητές λένε στα παιδιά δεν παίζεις για την ομάδα σου μόνο. Παίζεις και πιο πολύ για τον εαυτό σου. Διότι σε παρακολουθούν κάποιοι άνθρωποι που και προπονητές που άρεσε εγώ. Και θα παίξεις για τον εαυτό σου. Ασχέτως σε αδικεί ο προπονητής, δεν σε αδικεί, σε βάζει, δεν σε βάζει. Το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Μετά πάει το εμείς, μετά πάμε όλοι μαζί, μετά πάμε κοινά συμφέροντα και μετά μαλώνουμε. Φύγε, επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια χαρά. Μάλιστα. Έλα. Όποιος δεν σέβεται το εγώ του. Πάμε. Ναι. Έλα, ρε, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ρε. Άντε ρε, μια ώρα μακρηγορείτε εκεί μας έχετε. Εγώ έχει πιαστεί το αυτί μας εδώ πέρα πια 40 βαθμούς από το τηλέφωνο. Ναι. Το πολύ πριν να πάθεις το τύμπανο να πούμε. Λέγε. Πήρα, εντάξει, δεν λέτε και κάτι αμπέλο φιλοσοφίες εκεί πέρα. Ναι, πες μας τα δικά σου μας καθυστερείς τώρα λέγε. Ειδικά εσύ. Τέλος πάντων θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Καταρχήν θέλω να σου πω προχθές που σε είδα στον Εύωσμο στην πλατεία με το σκυλάκι. Ναι. Και σε έβγαλα και φωτογραφία. Ξέχασα να σου πω ρε, εσύ έφυγες βιαστικά. Πάντα είμαι βιαστικός. Τι ροζ κολάρο στο σκύλο και τι είναι, γκέι κυκλοφορά τέτοιου σκύλου, εσύ. Κοίταξε, εγώ δεν έχω ανάγκη το σκύλο να με φυλάξει όπως κάνουν άλλοι. Πρώτον. Δεν υπάρχει να σε φυλάξει. Ναι, ροζ κολάρο. Δεύτερον, ένας άνθρωπος με τέτοιους έντονους ρυθμούς ζωής δεν μπορεί να πάρει σκύλο άγριο. Πρε, δεν είπαμε να πάρει λιοντάρι. Ένα κολάρο να βάλει. Ροζ κολάρο, εσύ. Τι θες να σου δείξω ότι ο καραμπίνας στο πορμπαγκάζι να σου δείξω ότι είμαι άντρας. Τι γελάς ρε ηλίθιε, τι γελάς. Τέλος πάντων, άντε δεν βρέτε να γέλασε τώρα τι με πεις και ηλίθιε εμένα. Άκου τώρα. Δεν είσαι λίγο. Πες μου, όχι. Τι ομάδα είσαι. Τι θέλεις να σου πω τώρα. Τι ομάδα είσαι. Πάουκ είμαι, τι θα. Πάουκ, είσαι και είσαι στον Εύωσμο. Εντάξει. Άκου τώρα, θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή περνιάζει για ξύπιος εσύ τώρα.
Άσε ρε, μια παρατήρηση θέλω να σου κάνω. Κάνε, κάνε ρε, ό,τι θες, άσε, λέγε, λέγε. Η απάντησή σου δεν με κάλυψε, τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων, λέγε. Δώσε τώρα ένα προγνωστικό για την Κυριακή, πάω Ολυμπιακός. 2-0 θα κερδίσει, θα χαρείς. Ατρόμητος ΑΕΚ τη Δευτέρα. Ατρόμητος ΑΕΚ τη Δευτέρα, φίλε, κοίταξε να δεις, θα σου πω μια αλήθεια. Αν ο Ατρόμητος παίξει στα ίσια, η ΑΕΚ δεν κερδίζει. Στο λέω έτσι να το ξέρεις. Γιατί θα γίνουν και, ξέρω εγώ, τίποτα κόλπα. Γιατί αφού γίνονται παντού, γιατί να μην κάνουν αυτοί κόλπα. Δηλαδή με την ΑΕΚ Ξάνθη δεν κάναν κόλπα. Ποιος έκανε κόλπα με την Ξάνθη. Η ΑΕΚ δεν έκανε κόλπα με την Ξάνθη. Εντάξει, την έβαλε 4 σε ένα ημίχρονο και πλακώσαν όλοι, παίξανε over 4,5 και 5,5 και... Ωραία Έλληνα, τι, γι' αυτό λέω ότι δεν είσαι Ιταλός. Είδες 4-0 στο ημίχρονο, πλακώθηκε στο όρο. Εδώ το πήρασε το λουράκι του σκύλου μόνο τώρα. Δηλαδή τι είστε Έλληνες, φοβερή. Είδατε τώρα ένα παιχνίδι στο οποίο μπήκαν 4 γκολ με κεφαλιά. Απίθανο. Και αποκλείεται έναν αυτός από τον Εύωσμο. Βρήκε φτηνό σπίτι εκεί στη Νέα Πολιτεία. Και... Όχι φτηνό, έτοιμο. Όχι φτηνό. Σε πήρα γραμμή, ρε. Σε πήρα ρε ανόητη άντρα γραμμή. Δεν σε περίμενα τόσο ντενεκέ να έχει τόσο μυαλό, ρε. Τελικά μπορεί να μείνει εξεγάνωτο. Τέλος πάντων. Τι να σε πω, ρε. Λοιπόν, ωραία μαγαζιά έχετε στον Εύωσμο. Εγώ πάω στη Μαρμελάδα και τρώω κάτι πρωινά εκεί, κάτι αυτά ωραία. Ωραία, ωραία είναι, είναι καλή περιοχή. Έχει εκεί πέρα. Τ' άρεσε, ναι. Ναι, έχει η κόρη μου μια φίλη. Και εκεί, να έρχεται πιο συχνά. Και τη φέρνω εκεί, η κόρη μου έχει μια φίλη να πούμε. Πάνε εκεί πέρα στην πλατεία να πούμε. Βάβουν τα νύχια. Α, δηλαδή μπορεί και να σε ξαναδούμε, αυτό είναι απειλή. Είναι απειλή. Τότε αρχίζουν τένεκε. Λοιπόν, την επόμενη φορά θέλω να με ρωτήσω. Άντε, 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 καλό βράδυ, θα τα πούμε, άντε. Για χαρά. Με κορόιδευε, γι' αυτό τον επιτέθηκα να πούμε. Με κορόιδευε, επειδή το σκυλάκι μου είναι φλόρικο να πούμε. Επειδή έχει γυρός λουράκι. Ναι, επειδή έχει γυρός λουράκι το σκυλάκι μου. Επειδή με βλέπει εμένα αθυρόστομο, νομίζω ότι το σκυλάκι μου είναι αγενέστατο, σαν και εμένα. Ο ανόητος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, ραυτό που λέει. Με πει, ραυτό, ραυτό, ραυτό. Έλα, Παναθηναϊκός από Δράμα. Δραμηνός, ε. Και Παναθηναϊκός. Δραμηνός. Μέσα από τη Δράμα ή από κανένα χωριό. Μέσα, μέσα. Ε. Και γιατί όχι δόξα. Για, ναι, σωστό. Γιατί η Παναθηναϊκός γιατρέ με σένα πήρα, θέλω να μιλήσω. Οχ. Ακούω. Σε ακούμε, έχεις φωνή, βγαίνεις στο ράδιο. Θα προσέχεις γιατί θα λες όμως. Οχ. Σ' άκουγα τις προάλλες να πούμε για τον πασχετικό, τον Παναθηναϊκό, έβγαλες γλώσσα. Ναι. Εμείς έχουμε από εκεί παίρνει μια χαρά το σκυλάκι μας. Ο δικός σου σκυλάκι έχει πάρει χαρά από πουθενά σαν φίλο, απλώς ο παδός, ό,τι θες πες μας. Μα δεν με ενδιαφέρει, δεν με συλλέκτης τίτλων. Δεν με νοιάζει. Μια χαρά να πάρει, δεν θες. Ποιο είναι δηλαδή. Όχι. Για πες μου για την Ξάνθη. Οι δημόσιες σχέσεις ποιες είναι, να ανοίγεις τα πόδια. Όχι, καλά στα λέει. Μ' αρέσει αυτός εδώ ο άνθρωπος. Αυτές είναι οι δημόσιες σχέσεις. Όχι. Ναι, αλλά η ομάδα μου είναι οικονομικά συνεπέστατη. Όχι, ανοίγεις τα πόδια, δηλαδή εσύ το φέρεις και το λες δημόσια σχέση. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός θα έρθει στην Ξάνθη τελευταία μας και το 2014 και αυτός δημόσιες σχέσεις έκανε. Έκατσε και έχασε. Και η δικιά σου ομάδα δεν άρχισε τα πόδια τότε. Όχι, αυτά είναι κύκλος στη ζωή. Τώρα μπορεί να γίνουμε δημοσιοσχετίστες από ό,τι το βλέπω να πούμε το πράγμα. Γιατί το 2014 ο Μπέρκ στην Ξάνθη ξέρεις τι έκανε πριν το 3-1. Το 2014 περασμένα, ξεχασμένα, τώρα μιλάμε. Δεν είναι μακριά. Θέλει να γελάσει το δικό μας το χιλάκι να λέγατε πολλά ότι θα έρθουμε, θα σας ρίξουμε γαύρο παράρτημα. Ήρθατε και ούτε στο γήπεδο δεν φανιστήκατε. 3-1, γεια σας. Δεν είστε μόνο γαύρο παράρτημα. Με όλους τα έχουμε. Κοίταξε, με όλους τα έχουμε καλά. Αυτή είναι μια πάγια πολιτική της διοίκησης. Γι' αυτό και η ομάδα είναι ανθεκτικότατη. Ζηλεύετε όλοι. Χωρίς είστε... χαρακτήρα. Όταν τα έχεις καλά με όλους, δεν έχεις χαρακτήρα. Καλά, δε... καλά λέω. Μ' αρέσει αυτό ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε. Αυτή είναι η πολιτική του συλλόγου. Μ' αρέσει. Ποια πολιτική του συλλόγου. Δηλαδή, ο πολιτική, με οποιαδήποτε πολιτική. Οτιδήποτε γύρω μας πολιτική είναι. Κοίταξε. Είμαστε. Δες. Εκεί η Δράμα, η Δόξα δεινοπαθεί τόσο καιρό. Είναι μεταξύ Γάμα Β. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ στο γαμπρος ήρθα εδώ πέρα. Από πού είσαι, ρε. Τι Δράμα. Εγώ. Ναι. Αθηναίος. Και πήγε σε Δράμα να ζήσεις. Ε, τι να άρα κάνω, δεν είσαι δράμινος. Και τι έγινε τώρα ο Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε. Ήθελε μεγαλεία, πολυμετοχικότητες, μπήκατε μέσα με τα μπούνια. Ναι. Εντάξει, καλά, εκεί πέρα κάνανε τρελό γλέντι. Γιατί, εγώ φταίω. Εσείς φταίτε, εσείς πιέσατε τις καταστάσεις. Λέμε τώρα, εσύ δεν μας τα πες καλά όμως. Τι να σου πω καλά, ότι. Το πασχετικό με το πασχετικό. Σε βλέπω και βγαίνει, α πούμε και λίγο.
σε κάτι μηνύματα εκεί για το για κόκκινο να πούμε είσαι, με είσαι το από αυτό το Ανδρώνη να πούμε που τα άστειλε εκεί και τέτοια. Τι να κάνουμε, ο Ηρακλής έκανε το κλαρίνο εκεί στο Ανδρώνη Sports Arena. Ήταν λίγο διασκεδαστικό. Και ποιο το βάλει τον κόλλε, ο Αντωνιάδης. Ποιο παλιό προπονητή του Ηρακλή. Συγγενής του Πέτρου Σαββατοπούλου. Πόπο δηλαδή. Τέτοια κατάρα αυτή η ομάδα δεν υπάρχει. Λοιπόν, σα αφήνω. Άντε, να γίνει και λίγο δόξα. Δόξα. Δόξα πάνω απ' όλα. Πω, σόγα προς τη Δράμα. Από Αθήνα. Και Αθηναίος, να αφήσει την Ακρόπολη και να πάει εκεί. Μόνο την κόρη την Πύρου θα παντρευόμουν να μου στείλει. Εσύ. Ελεύθερη. Εγώ δεν νομίζω ότι θα παντρευόσουν την κόρη του Πύρου. Γιατί. Δηλαδή, αν σου καθόταν μια γυναίκα με πολλά λεφτά θα την έπρεπε, αλήθεια θα μου πει τώρα. Το συμφέρον πάντα είναι δυνατό. Ναι, αλλά όμως προηγουμένως είπαμε ότι η γυναίκα που έχει πολλά λεφτά θα σε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Βρε, ας δαγκώσεις λίγο και ας φύγεις μετά ευχαριστημένος. Α, έτσι, Τι τώρα. Ωραία. Θα καθίσεις να πεις τώρα πόσο θα κρατήσει αυτό. Όχι. Λίγο να δαγκώσεις δεν πειράζει. Δεν είναι άσχημα. Έχω ένα φίλο που παντρεύτηκε μια πάρα πολύ πλούσια παλιό ποδοσφαιριστή. Δεν θα πω τώρα. Ωραίος άντρας φαντάζομαι. Για να τον πάρει πλούσια γυναίκα. Και έξυπνος. Και όχι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, η οποία τον έδιωξε. Μετά ήταν λογικό. Μετά από 3-4 χρόνια, 5 χρόνια έκανε τα παιδιά αυτή και τον έδιωξε. Μου λέει, σώθηκαν τα παιδάκια μου, λέει. Δηλαδή δεν έχω άγχος για τα παιδιά μου. Έτσι είπε. Φοβερός ο τύπος. Άσε ρε, σώθηκαν τα παιδάκια μου. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Κυρία μάλλον. Α, λοιπόν. Η φίλη μας η Αεκτζού. Η φίλη σας η Αεκτζού έχει πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Διότι αυτό που λέμε βρεθακοπή η μαγιονέζα. Ναι. Αυτή η μαγιονέζα του αυτοανακηρυχθέντος πρωταθλητή ΠΑΟΚ στις εκπομπές σας. Και επειδή μόλις περάσαμε την αποκριά. Ναι. Είναι έτσι ένα ανέκδοτο μεταποκριάτικο, θα έλεγα. Νομίζω ότι το ρεύμα πάει προς τα εκεί. Ναι. Έτσι φαίνεται. Κοιτάξτε, εγώ γελάω πάρα πολύ, διότι πες, η αυτοπροβολή, το πάθος ότι εμείς θα είμαστε κτλ. Έχει μία αξία, είπαμε, για θεωνίστικους αποτίτλους. Γιατί αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Ναι, και η ΑΕΚ από το 94 έχει να πάρει πρωτάθλημα. Θα ήθελα χρόνια να είναι. Παρακαλέσω, μισό λεπτό. Είναι ένα χρόνιο σύμπτωμα αρρωστημένης νοοτροπίας. Έγινε ένας τελικός κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Χάρηκε όλη η Ελλάδα για το υπερθέαμα που πρόσφερε η ΑΕΚ σε ένα τελικό κυπέλου, παίζοντας καταπληκτικά απέναντι σε μια ομάδα που είναι της EuroLeague, και οι αθλητικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης όλες δεν είχαν αναφορά στο θέμα. Καλώς δεν είχαν. Εσείς αυτό πώς το χαρακτηρίζετε? Καλώς δεν είχαν. Πιθανόν θα ήξερον. Δεν κατάλαβα τι είπατε, κύριε γιατρέ. Καλώς δεν είχαν να μπασκετικός μην γράψουν ποιος τελικός, είναι κυπελούχος, δηλαδή. Κυπελούχος Ελλάδας στο μπάσκετ. Γιατί έχει πελατολόγιο τώρα η ΑΕΚ θεωρητικά. Δεν έχει ώρα για σπορ να γράψει για το μπασκετική ΑΕΚ. Θα γράψει τώρα εδώ πέρα η εφημερίδα τοπική. Τώρα είναι τόσο θλιβερή η απάντησή σας. Δεν είναι θλιβερή, είναι, μα είναι τοπική εφημερίδα. 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 Και παίζουν δύο ομάδες αδιάφορες προς την εφημερίδα. Δεν αναφέρουν ποιο ήταν το αποτέλεσμα στον τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ. Στη μέσα σελίδα μπορεί να το ανέφερε. Στο εξώφυλλο γιατί. Είναι απαράδεκτο στην πρώτη σελίδα καμία να μην έχει αναφορά. Αυτό είναι ένα θλιβερό σύμπτωμα για την πόλη, για την νοοτροπία που καλλιεργείται. Λοιπόν, και ας πάμε τώρα και στο άλλο. Γιατί αυτό είναι όχι απλώς θλιβερό, είναι αρρωστημένη νοοτροπία. Πάντως ώρα για σπορ και αθηναϊκό τύπο έχει Θεσσαλονίκη. Καλύπτεστε. Λοιπόν, αφήστε την ώρα για σπορ. Όλες οι εφημερίδες το είχαν. Ήταν τελικός κυπέλλου. Ποιες όλες? Όλες οι εφημερίδες οι αθλητικές πλην των Θεσσαλονικιώτικων. Δηλαδή το έχει και κριτική εφημερίδα και πατρινή εφημερίδα. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτές οι μεγάλες που βγαίνουν, που κυκλοφορούν, που είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Μα οι θεσσαλονικές εφημερίδες δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Κοιτάξτε, επειδή έχετε κι εσείς ένα σύμπτωμα να υποστηρίζετε την άποψή σας, που πάρα πολλοί σας παίρνουν και σας λένε ότι είναι αιρετική.
τώρα που αλλάξατε και ομάδα και γίνατε Ξανθιώτης και έφτασα να ακούω τα υπέροχα ότι άνοιξε τα πόδια της η Ξάνθη, γιατί στο πρώτο πεντάλεπτο γίναν δύο πεναλτάρες. Ήτανε. Και αυτός ο αχαήρευτος, ο διαιτητής δεν έδωσε ούτε το ένα ούτε το άλλο και μου λέτε ότι η Ξάνθη άνοιξε τα πόδια. Έκανε Ξάνθη τα πάντα και όταν η ΑΕΚ έκανε την καλύτερη εμφάνισή της και το γράψαν και μία εκδίδες αθλητικογράφη. Λοιπόν, η νοσηρότητα έχει κυρία ένα μου, όριο. Να πούμε ποδοσφαιρικά. Μία η ομάδα. Η νοσηρότητά σας έχει ένα όριο, κύριε. Ακούστε, κυρία μου, λίγο να τεπερδευτώ ποδοσφαιρικά. Αυτό που είπα. Δεν θέλω να ανεβριάσω γιατί είστε λίγο οπαδός. Ακούστε λίγο. Εγώ όταν είμαι λίγο οπαδός. Έχετε παίξει ποτέ μέσα να δείτε πώς είναι το ποδόσφαιρο. Έχετε ιδέα, έχετε ιδέα όταν μια ομάδα είναι η πάσα στον αέρα, είναι πιο γρήγορη ή πιο αργή. Έχει το χρονικό περιθώριο η άμυνα. Έχει δυναμόμετρο και θεραπεία. Όχι κυρία μου, συστημένες μπάλες μπαίνατε γκολ και στο πρώτο Ζήφκοβιτς κάνει τα δύο τα δυνατά για να μπει. Είσαι ο πιο θλιβερός σχολιαστής. Σε παρακαλώ κυρία μου, μπάλα βλέπουμε 500 χρόνια. Καταλαβαίνουμε τώρα. Καλά κάνετε και πιστεύετε στην ομάδα σας. Αλλά μια ομάδα. Δεν το που πιστεύω εγώ. Όταν ο στόπερ κάνει hat-trick. Όταν ο στόπερ κάνει hat-trick. Οι υγιείς άνθρωποι το πιστεύουν. Εκτός από εσάς. Εδώ ακούσατε τον προηγούμενο. Εδώ ακούσατε, είπα προηγούμενο. Πήγε και έπαιξε over 4,5. Το μάτσα εξάρτη γιατί έβλεπε την εικόνα του παιχνιδιού. Και δεν κατάλαβε τι γινόταν. Δεν ασχολούμαι με τον τζόγο, κύριε. Δεν ασχολούμαι με τον τζόγο. Καλά έκανε η ΑΕΚ με τον τρόπο τη και πήρε το παιχνίδι. Άξιο ο κύριο Μελισανίδη και το γεύμα με τον κύριο Πανόπουλο. Δεν μας πειράζει εμάς. Δεν μας πειράζει. Αλλά έχετε μια ψευδέστηση. Δεν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο και δεν αντιλαμβάνεστε το. Όταν μια ομάδα βάζει. Και εσείς, με το Μελιόπουλο στόπερ κατέβηκε και τον τουρίστο Φιτσιξάνθη. Λοιπόν, πέταξε εσείς, λευκή πετσέτα. Τι να κάνει. Εσείς θα μείνετε με την απαράμιλη προβολή σας και στην επόμενη χρονιά ότι αφού δεν ξεφουσκώσανε αυτοί οι πανάθλητοι οι αεκτζίδες. Καθίστε, έχει 3 μήνες χρονική περίοδο ακόμα. Μάιο λίγη το πρωτάθλημα. Μπάστα. Ότι η ομάδα μπάστα, έχει 3 μήνες ακόμα. Την επόμενη χρονιά. Δηλαδή από τον έναν φετφά περάσαμε στο δεύτερο φετφά. Ούτε φετφατζίδης. Λοιπόν, εγώ βάζω στοίχημα του χρόνου ότι κανείς παίχτης της ΑΕΚ με εξαίρεση τον Γκάλο που το έχω με ιδιαίτερη εκτίμηση. Γιατί είναι αφεκτικό το σκαρί του και φαίνεται ότι το θέλει και το έχει. Εκείνη και 32 χρονών, μπράβο του. Και συνεχίζει και αντέχει και παίζει στους ίδιους ρυθμούς. Κανείς από αυτούς, Χριστοδουλόπουλος, Λιβάη, Αραούχο, θα είναι όλοι πεσμένοι κάτω βελοϊκά 50%. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία, λοιπόν, οι ευχές σας. Δεν ευχή, είναι άποψη. Ακούστε, αν οι αθλητές. Διότι ο τρόπος που εύχεστε. Δεν εύχομαι, είναι εκτίμηση. Αν διαψευστώ. Ότι Αβραάμ τέλειωσε, είναι ειλικρινά, είναι κάτι μοναδικό. Είναι μια εκτίμηση. Και εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτούς που έχουν βουλωμένα τα αυτιά τους ή μονομερός ακούνε, φαντάζομαι ότι κάτι. Πάντως δεν υπάρχει ιστορικά αθλητής. Δεν υπερβολικό αυτό. Δεν υπάρχει ιστορικά αθλητής στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό που να έχει κάνει δύο κορυφώσεις σε δύο συνεχόμενες χρονιές. Είσαστε ένα δείγμα μοναδικό. Εγώ θέλω, κυρία μου, θέλω να μιλήσω μαζί. Να υπογραμμίσετε και, και την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά, αφού πρέπει αυτή την κάλπικη δεκάρα που τη λένε ΑΕΚ κατά την άποψή σας, να τη χαρακτηρίσετε. Κοιτάξτε, και να τη στολίσετε. Η ΑΕΚ είναι ένα αυτοκίνητο μέτριο δυνατοτήτων, το οποίο κάνει υπερβάσεις και παίζει στα όρια του. Δεν πειράζει, οι μέτριες δυνατότητες, το μα είναι μέτριες, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί ο Μπακασέτας να αποκτήσει έκρηξη. Έχουν αποδείξει αυτές οι μέτριες δυνατότητες. Βρε μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Εγώ δηλαδή, κυρία μου, ακούστε κάτι, εγώ δεν αλλά σε αυτό το σταθμό, όπου γίνονται και ιδιότυπες εκπομπές, δεν μιλάω για τη δική σας τώρα, υπάρχουν διάφορες ιδιότυπες εκπομπές. Λοιπόν, πρέπει τα πράγματα να έχουν έναν πλού αεροστάτου
το αερόστατο είναι η παοκάρα μας και όλοι οι άλλοι ανύπαρκτοι. Λοιπόν, δεν πειράζει, η τύφλωση, η αλαζονία και το πες για να το πιστέψουμε, θεονίστικοι είμαστε από τίτλους, θα τον πάρουμε τον τίτλο, είναι ωραίο, αποκριάτικο καραμύθι. Να ρωτήσω κάτι, η ΆΕΚΑ πότε έχει να πάρει πρωτάθλημα? Σε θεονίστικους φιλάθλους. Ξέρετε το χρονικό διάστημα που η ΆΕΚΑ έχει να πάρει πρωτάθλημα, κυρία μου? Απαντήστε με, από πότε έχει να πάρει η ΆΕΚΑ πρωτάθλημα και να διεκδικήσει πρωτάθλημα? Ψυχαναλυτικά, αφού είσαστε και της ιατρικής, έστω της κτηρικής, αυτό είναι αλφαβήτα ψυχαναλυτική. Αυτό να προβάλλετε από άπειρες εκπομπές του Μετρόπολης ότι φέτος καθαρίσαμε, πάω κάρα ολέ. Λοιπόν, έχει μεγάλο ψαχνό αυτή η αποκριάτικη ιστορία. Το πρωτάθλημα λέει 6 Μαΐου είναι πολύ μεγάλη περίοδος χρονικά. Θα τα πούμε. Δηλαδή να πω κάτι. Δηλαδή ιστορικά, τεκμηριωμένα. Ακούστε. Το όριο, αυτό λέω. Παιδιά, ο άνθρωπος, κυρία μου γλυκιά, είναι μία μηχανή. Ιστορικός από τίτλους το. Εσείς μιλάτε τώρα. Και το εγώ μιλάω με τεκμήρια αθλητικά. Τεκμήρια και εσείς μιλάτε με το συνέστημά σας. Εγώ δεν είμαι ούτε πάω από τη ΆΕΚ. Όταν σας μιλάω με δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα, κυρία μου? Η ΆΕΚ έχει φορτ... μία πόλη με θεονίστηκε από τίτλους. Δεν διαφωνώ ότι η Θεσσαλονίκη έχει στέρηση τίτλων. Το Βαϊράκι, ότι έχει, είναι ήδη πρωταθλητής. Εδώ τώρα μου είπατε καλύτερο τη ΆΕΚ στο μπάσκετ. Μπράβο, τη πέσπασε το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά να πάρει το πρωτάθλημα, να μπει στην Ευρωλίγκα. Τι να το κάνω το κυπελάκι? Έτυχε ένα μάτς, είναι, έκατσε. Μπράβο. Κυπελάκι είναι. Κυπελάκι είναι, κυρία μου, αντικειμενικά τώρα. Τι είναι? Όταν θα μπει στην Ευρωλίγκα η ΆΕΚ, όταν θα μπει στην Ευρωλίγκα η ΆΕΚ, όταν θα εκπαραθυρώσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η Ευρωλίγκα είναι ένα κλειστό κλαμπ. Τι να κάνουμε, δυστυχώς είναι. Εάν σας ενδιαφέρει να ασχολείστε με την ουσία, έτσι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν κλείσει συμβόλαια συμφωνητικά. Μα τα έχω πει χιλιάδες φορές, κυρία μου, ο ίδιος. Ότι είναι αδιάφορο το μπάσκετ. Είναι αδιάφορο. Και το Κύπρο είναι ένας αδιάφορος θεσμός. Είναι αδιάφορο, κύριε. Το Κύπρο είναι αδιάφορο. Δεν σου προσφέρει τίποτα. Έχει ομάδα. Η Γαλλία έχει ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και τι να κάνουμε. Ας κάνει η Γαλλική Λίγα τα παράπονά της ότι είναι αποκλεισμένη. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Ο κύριος Μπερτομέ έχει διαφορετική άποψη. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τους εξειδικευμένους με το μπάσκετ. Αφού η αγορά είναι πολύ περιορισμένη στο μπάσκετ, η γλυκιά μου, τι να κάνω. Η Μπασκόνια κάνει sold out, η Ρεάλ κάνει sold out, η Μπαρσελόνα κάνει sold out, η Ζαλγκύρης έχει μπασκετικό κοινό, η Τσέσεκα έχει τη VTB. Τι να κάνουμε, είναι κλειστή λίγα. Το μπάσκετ είναι για τους αριστοκράτες. Δεν είναι εύκολο να ανοίξει η αγορά. Τέλος. Ωραία, τι να κάνουμε. Δεν είναι ωραίο, αυτό κάνουμε. Το ξέρω, είναι το παραδέχομαι. Είναι ένα καταπληκτικό άθλημα. Βρε, αθληματάρα είναι το μπάσκετ, αλλά δυστυχώς. Πάντως, κυρία, είναι ποδόσφαιρο. Ένα καφέ με τον γιατρό θα πίνετε για να ανταλλάξετε απόψεις. Μα δεν μου μιλά αθλητικά. Ναι, εγώ θέλω να πω. Όχι, δεν έχω μαζοχιστικές διαθέσεις να καταναλώσω. Ούτε εγώ έχω τώρα να πω μια απαντή. Με κάποιον ο οποίος πιστεύει ότι έχει γίνει ο πανταγνώστης. Μα δεν το πιστεύω αυτό. Ακούστε, κυρία μου, κάνω μια εκτίμηση. Με χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτους. Πείτε μόνο έναν ανεπίτρεπτο χαρακτηρισμό. Μύρε, γιατρέ, μύρε. Που υδρώνουν τίμια και παίζουν το τίμιο παιχνίδι. Κυρία μου, ακούστε, επειδή είστε σε άλλο κόσμο. Εγώ είμαι πάντα με τον αθλητή. Είμαι πάντα με τον αθλητή. Είτε παίζει στην ΑΕΚ, είτε παίζει στον Παναθηναϊκό. Δεν χαίρεστε δηλαδή εκτός από τον γκάλο τους υπόλοιπους αθλητές που παίξαν ένα υπέροχο μάτς. Ειδικά, δεν για, τον ειδικά για τον γκάλο. Δεν χαίρεστε. Ακούστε. Που είναι μέσα. Αφήστε και με λίγο, κυρία. Έχετε πάρει μονότερμα. Σαν σύζυγος θα ήταν πολύ κουραστική. Αυτό σας λέω, δηλαδή. Δεν έχετε δυνατότητα στο διάλογο. Ούτε για αστείο. Πήρατε το. Ούτε αστείο. Ούτε στον δεν θα μπορούσατε. Δεν θα τον παντρευτείτε. Εγώ δεν θα μπορούσα. Καταρχήν, ούτε με ξέρετε. Ούτε εσείς με ξέρετε προσωπικά σαν άνθρωπο. Μόνο αλλά στο ακούω. Επίπεδο που θίγεται. Είστε πολύ κουραστικοί δυστυχώς, δηλαδή. Δεν αντέχει το διάλογο. Εγώ θέλω να κάνω διάλογο μαζί σας και με κόβετε συνέχεια. Πήρατε ένα μονόλογο εκεί πέρα του παραλόγου και χτυπάτε. ΑΕΚ, λέτε, είστε ο θηλυκός μήνος της ΑΕΚ. ΑΕΚ. Μην φτάνει. Με βρίζετε, γιατί αυτό που είπατε είναι βρισιά. Ο Γαλανόπουλος τον έκανε ρόμπα στην Αθλητική Κυριακή. Εντάξει, αυτός είναι ο Γιώργος Μήνο. Η απάντηση του Γαλανόπουλου. Ναι, τη γούσταρα, ρε. Αυτή γούσταρα, ήταν έξυπνη.
Δεν είμαι κομπλεξικός με καμία ομάδα. Απλά βλέπω. Ένα καφεδάκι νομίζω ότι. Βλέπω ναι. 18 άνθρωπους οι οποίοι δίνουν το είναι τους. Καλά κάνουν, γιατί αυτός είναι αθλητής. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάνε δεύτερη χρονιά σε αυτή την ένταση. Δεν μπορούν. Ωραία. Αφού του κάψα. Τους βλέπω να καίγονται οι άνθρωποι. Τι να κάνω, έτσι είναι το κορμί του αθλητή. Όχι, μην τσακώνεστε άλλο. Νομίζω με ένα καφεδάκι σε ένα ήσυχο μπαράκι. Επειδή έχω μπει στο πετσί του ρόλου του αθλητή και ξέρω πώς είναι να κάνεις τον αθλητισμό. Η κυρία είπε μαζοχητιστικές τάσεις δεν έγινε να βγει μαζί σου. Αυτό ήταν. Εντάξει, ίδια. Μαχαιριά να πούμε αυτό. Σιγά, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Σου λέει ότι θέλει. Δεν θα βγει μαζί σου αυτό. Καλά, και. Θα κλάψω τώρα. Δεν ξέρω. Θα κλάψω. Ναι. Πάντως είναι πρωτοφανές για μια κυρία με τόσο εξευγενισμένο λόγο να έχει αυτό που λέμε τον οπαδικό πατριωτισμό. Μην μου κάνει αρνητική εντύπωση. Μια όχι. Δηλαδή, εντάξει, άξια η ΑΕΚ αυτό που έχει κάνει. Ναι. Εμάς μας αρέσουν οι underachievers σαν διαδικασία. Αλλά εντάξει, άστο, το αφήνουμε. Πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Να μ' ακούτε. Ναι, κυρία μου, σας ακούμε. Λοιπόν. Θέλω να πω την κυρία αυτή, είπα και πάω. Βανδρώνει τα ένσημα βαριά αυτό το μήνα, ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το για τη γάτα μου. Ακούω, ναι. Επειδή έχω σπιτώσει γάτα και έχω πάρει αμπούλα. Τι αμπούλα! Ζει στα χωράφια. Στα χωράφια. Για τους ψήλους. Τι άλλο να πάρω, θέλει εμβόλιο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι. Είναι μεγάλη γάτα, μεγάλη είναι, τεράστια. Αφού ήρθα ένα ροτβάιλερ εδώ και φοβήθηκε το ροτβάιλερ τη γάτα. Τι να βάλει τίποτα. Θα τρομάξουν τα πάντα, λοιπόν. Το ροτβάιλερ, ναι. Α, σοβαρά μιλάω. Σηκώθηκε η γάτα έτσι και το ροτβάιλερ που φύγει. Κουτάβι είναι βέβαια το ροτβάιλερ, πόσο είναι, 14 μηνών. Πήρε, κοίτα να βρει καμιά γκόμενα στη γάτα, ρε. Να ξελαμπικάρει το μυαλό σου, να πούμε. Βρήκα γκόμενα, βρήκα πάω Πειραιά, σου είπα, δεν σου είπα. Α, άλλη πάλι. Όχι, πάω Πειραιά. Πάει, τελείωσε. Αχ, αχ, αχ. Αυτή η Πειραιώτησα που σε έλεγα. Λέγε για τέτοιου συμβουλού. Για τη γάτα θέλω να ρωτήσω. Για τη γάτα τι ακριβώς θέλει, όσον αφορά την πρόληψη. Κοίταξε τώρα το κομμάτι των εμβολίων, δεν ξέρω το ηλικιακό τη προφίλ, δεν ξέρω τίποτα. Κυριολεκτικά είναι. Είναι μεγάλη γάτα, είναι μεγάλη ηλικιακά. Δεν είναι γερική, είναι. Του παίζει κιόλα, κάνει. Έχει επαφή με άλλα ζώα, γενικότερα. Έστω και έμεσα. Με άλλα ζώα. Με αυτό είναι. Γάτε τα λοιπά. Ενώ να είναι σε. Γάτε και ζηλεύει. Γιατί τι βάζω φαΐ έξω στην πόρτα. Ζει απομονωμένα, δηλαδή είναι μόνο ύπεθρο. Αυτό μου λε. Ήπεθρο, ζούσε στην ύπεθρο, αλλά. Αρσενικό ή θηλυκό. Αρσενικό ή θηλυκό. Να το ψάξω, δεν την έχω ψάξει εγώ, μα τέλο πάντων. Μα είναι δυνατόν. Να μιλήσει το φίλο του ζώου που παίζει σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά του. Κόβεσαι! Πού, άστο. Αυτό εδώ καμένη φλάτζα. Έχει γάτα και δεν ξέρει γάτα αν έχει όρκε ή πιπί. Ασύλληπτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να με κόψετε βαρέα ένσημα. Να βγω πριν τα 67 αν ζήσω. Λοιπόν. Σε έβγαλε από τα ρούχα σου, φέλε, ο παδέ του παραρτήματος της Τράκης, 50 χρονών γυναίκα. Άντε γλύψε το ρασβάν τώρα, ρε άεργε καραβανά ελιτιστή που έγινε ξάδι για να νιώσει ξεχωριστός. Στη λέει εδώ, φίλε. Κοίταξε να πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής, δημοκρατικά. Λοιπόν, κυρία μου, ΑΕΚ με όλη την ευγένεια σου ρωτεί και ξύδι αφού είστε μπαλαδόφατσα. Η κυρία με τον ευθύ λόγο που δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει, όσο και αν την πονάει ο ΠΑΟΚ, ο Λέω 335, ας μας πει αφού μιλάει για εφημερίδες και πάω κοράβια. Ποιος πληρώνει τα 100 πόσα εκατομμύρια που έκλεψε μήπως όλοι μας. Δηλαδή θες να είναι βολεμένοι, λέει και το πρόβλημα του. Είναι σαν να λέει ότι ώρα για σπορ, ξέρω εγώ, παίζει αν πάρει τίτλο στο χάρμπλοκ, το γράψει στο βόλι. Ραπτό να καλείς κάθε μέρα τώρα. Τον γιατρό, γίνεται τη τατάνα στο κάγκελο, λέει. Και τι δεν παρέλασε σήμερα. Γυναίκα εξού, Ευοσμιώτης, Παοξής, Τραβοστόμης, Παναθηναϊκός. Σου εύχομαι γιατρέ να την κάνει πεθερά αυτήν. Λέει ο 281. Πω με τίποτα. Δεν μπορεί. Όχι, όταν δεν υπάρχει τέτοια έλλειμμα δημοκρατίας δεν υπάρχει διάλογος, δηλαδή ήταν φοβερό αυτό. Αρκετά με το κακέκτημο της Κωνσταντοπούλου, λέει ο 177. Φτάνει ρε ράπ και γιατρέ με το θηλυκό μαλάτο, δηλαδή ας πλένει κανένα πιάτο να ξεσκονίσει τα. Όχι, ναι. Αυτό είναι ρατσιστικό. Ρατσιστικό. Δεν το δεχόμαστε. Ο 03 πες την μπουράκλα την αεξού 11 Μαρτίου του Τζαλμά το τρίποδα θα δοκιμάσει. Σεξιστικό αυτό. Εντάξει, μωρέ, φτάνει. Είναι... Βρε, πήγαινε μέσα να κάνεις και ένα παστίτσιο και μιλάς για μπάλα, λέει ο best. Λοιπόν, εσένα που κάνεις τον αναλυτή και τον ξερόλα, Πανελλήνιες λέει 19.30 τη Δευτέρα μετά από το 02, είσαι έτοιμη την κολοτούμπα. Πάμε στους 6 τελευταίους για σήμερα, ταχύτατα. Καλημέρα. Εγώ. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εσείς. Εγώ είμαι. Ναι. Επιτέλους.
Κόπηκα πριν. Εν πάση περιπτώσει, για να το λύξουμε τα αυτοκίνητα, πείτε μου, ποιο δεν έχει δει μυραφιόρι με σάπια. Να πετάει σαπίλα πάνω στον ουρανό. Λοιπόν, τελειώνει αυτό. Άσε, το σούπερ μυραφιόρι, το δίμητρο, ήταν ασύλληπτο να πούμε. Ήτανε ρε παιδί μου, είχανε ζημίες, θερμοκρασίες και τέτοια. Ναι ρε φίλε, να μου πω κάτι να πούμε. Λοιπόν, απλά ο πατέρας μου πήρε μια 1200 από τη Γερμανία δίθερη. Τι να την κάνει, την ασκόνα. Την ασκόνα. Ό,τι και να την κάνει την ασκόνα. Και μετά 2200. Εγώ ο ίδιος, ο πατέρας μου κυνηγούσε. Και εγώ το κόρτομα το πάρω το κάνω δίλητρο, τι μας λες τώρα μόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, απλά σου είπα ότι αυτό που λέει απόψε με έχει κάνει κομμάτια, διότι μου είπε, ήπια και δύο μπύρε μέχρι να ξαναπάρω γραμμή. Ναι, πες τι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μου είπε για το κολχικό και την Νίκη Βόλου. Το κολχικό, σε πληροφορώ, είχε έρθει εδώ πέρα και θυμάμαι ότι είχε χορηγό μια πιτσαρία. Πού ήρθε? Λοιπόν, γάμα εθνική, το 90 τόσο. Πού ήρθε? Εγώ είμαι Νίκη Βόλου, είμαι, από Βόλου παίρνω. Τους πλακώσατε. Λοιπόν, μια που είσαι Νίκη Βόλου, να σου πω κάτι το οποίο είναι τρομερά, έτσι αυτό που λέμε ηρωνία τη ιστορία. Την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός Νίκη. Όχι, Κασάνδρα παίζει. Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχει. Θα τα πω όλα τώρα. Τελείωσε. Λοιπόν, το σύνθημα που λέμε παντού και στους Ιρακλειδείς το είπαμε, που είναι απαράδεκτο, ο συγχώνευση δεν κάναμε, τεντόπανα ποτέ. Το τεντόπανα μπορείς να το μεταφράσεις όπως θέλεις. Λοιπόν, φίλε της Νίκης. Θέλω να πω, η Νίκη είναι μια ατόφια ομάδα, με τις παθογένειες παρόμοιες του ΠΑΟΚ. Σε μικρογραφία. Λοιπόν, είτε λέγεται αυτή τη στιγμή είτε διαφορά με την ομάδα του την Κύτρος, όπως θες πες το, το Βόλο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο, είναι στο 14. Και μένουν 5 αγωνιστικές. Ναι, και παίζει ο Ολυμπιακός Νίκη. Και ποιο είναι το παράδοξο. Ομάδα. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός Βόλου που έχει τεράστια κόντρα με την ίν ομάδα του Δημάρχου, να μην το κρύβουμε αυτό, βγάζει αυτόματα στα μπαράς αυτό το αποτέλεσμα το Βόλο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο. Δηλαδή θα είναι πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός Βόλου μπορεί να κερδίσει τη νίκη. Νομίζω γηπεδούχος παίζει ο Ολυμπιακός Παθεσσαλικό. Έτσι δεν είναι. Δεύτερη είναι η νίκη στον Όμιλο και η διαφορά είναι 14. Η διαφορά είναι στους 14. Και εμείς κυνηγάμε. Ναι, ακούω να σου πω κάτι. Λοιπόν, παρανόμως έχει έρθει η πίδουνα Κύτρους εδώ. Όταν φεύγεις από ένα νομό. Δηλαδή εγώ μπορούσα να πάρω, ας πούμε, με λίγα λόγια. Την. Πες μια ομάδα γαμαθρή. Έκανε μεταφορά έδρας και με τονομασία. Όχι. Να τον φέρω στη Θεσσαλονίκη και να γίνει ΑΕ Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσα να πάρω το μακεδονικό Φούφας. Κοίταξε, φέτος αυτό δεν έγινε μόνο με την ομάδα του Βόλου. Μεταφέρθηκε ο Διαγόρας Σεβαστής. Μεταφέρθηκε ο Διαγόρας Σεβαστής στην Ημαθία και ως Φίλιππος Αλεξάνδρειας παίζει εξίσου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε δεν υπάρχει και δεύτερο παράδειγμα. Άρα είναι παράνομη η συμμετοχή του Βόλου Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου, παράνομη είναι και η συμμετοχή του Φιλίππου Αλεξάνδρειας. Είναι παράνομο διότι η πιερία, όπα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα παράνομο πράγμα, ρε. Νομίζω ότι έχει γίνει το δικαστήριο και έχει δικαιωθεί η ομάδα του Βόλου. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Έγινε η προσφυγή. Και μάλιστα η προσφυγή ήταν εκείνη και του Ολυμπιακού και της Νίκης. Προσέφυγαν μαζί και οι δύο. Αυτό να ακούσουμε να μιλήσουμε. Τα πράγματα είναι ως εξής. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ως εξής. Θέλω να πω και για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Που είναι μετά τη νίκη. Δηλαδή για μένα η νίκη είναι η μάνα μου, ο πας μου, η αδερφή μου, ο φιός μου. Ο ΠΑΟΚ είναι μια συμπάθεια μεγάλη. Καψούρα κι αυτή. Για πες μας, είσαι στο Βόλο ή στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να σου πω, εγώ ζω στη Νέα Ιωνία, απλά πιτσιρικά στις Τριζανίδες, Κούδας και Διπρέ. Μου αρέσουν και τα πράσινα κίτρινα. Τραβάει το μπλε και το μαύρο σαν χρώμα, ας πούμε. Και έγινα ΠΑΟΚ, έβλεπα την Βόγια. Μάτι λίγο ΠΑΟΚΑΡΑ, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μη μακρηγορείς ρε, μη μακρηγορείς. Μα διακόπτει ο άλλος. Σου εξηγώ ένα πράγμα. Η Κασάνδρα ή ο Ολυμπιακός Βόλου Πέστο, η ομάδα που έπαιξε με το Τσιρότο στο καλοχιόρι, για να το ξέρουμε ότι είναι η μόνη ομάδα. Ποια είναι η ομάδα, η χασισομάδα ποια είναι. Ναι, μπράβο, η Κασάνδρα λοιπόν. Χασισομάδα, ναι. Έχει γίνει μια ένσταση από το Ρίγα Φεραίο. Του τη σφίριξε ο Μπέος ότι κάποιος παίκτης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής επειδή είναι και προπονητής και δεν είχε ανανεώσει χαρτιά του να μπει το παιδί. Εγώ θέλω. Τώρα τα ξέρω ο Μπέος. Α, μπράβο, τα ξέρω όλα ο Μπέος. Γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης όταν έπαιζε στα Φάρσαλα δεν έκανε ο Ρίγας καμιά ένσταση. Την έκανε τώρα που έπαιξε τον Ολυμπιακό. Που έφυγε από τα Φάρσαλα παίκτη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ο Βόλος θα πάει, η Κασάνδρα μάλλον τέλος πάντων, θα πάει στους μείον 6. Λοιπόν, και θα πέσει το τοπικό. Το μένος όλο του Μπέου είναι προς την Κασάνδρα. Και ελπίζω εμείς να κάνουμε το χρέο μας, ας πούμε, και να τους ρίξουμε κι εμείς. Αύριο για τον ΠΑΟΚ, γεια! Αύριο για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όπα, περίμενε. Ας τον ΠΑΟΚ τώρα σήμερα, μου έλασε ένα τέταρτο για τον Βόλο τώρα, μας φάει την ώρα. Ναι! Ναι. Τι? Ακούγομαι. Τέλεια.
Περιμένω πόση ώρα, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς είμαι ο Παναγιώτης Ανταρσία και Σεργιανή. Ήθελα αρχικά να Ανταρσία και Σεργιανή. Αυτό που έγινε με τον Ουάρντα. Αυτό που έγινε με τον Ουάρντα χθες. Δεν έχουμε σύνθεση εδώ, δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Εντάξει, είναι και δύο τετράγωνα από το σπίτι μου όλο αυτό που έγινε. Και η ειρωνία είναι ότι είναι 300 μέτρα από τα κεντρικά της τροχέας, έτσι. Πού έγινε, στην Εθνική Αντιστάσεως αυτό? Πώς? Στην κεντρική λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, πού ακριβώς έγινε, πού ήταν στην Κυσαριανή? Είναι στην Αντιστάσεως, εκεί στην Αντιστάσεως. Χαμηλά ή πώς το γήπεδο του Εθνικού Αστέρα, το Κρητή, πώς το, όχι, 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 όχι τέρμα πάνω, πολύ χαμηλά. Χαμηλά, πολύ χαμηλά. Προς το Κάραβελ χαμηλά, δηλαδή. Προς Ημιτού. Προς το Κάραβελ. Εντάξει. Προς το Κάραβελ, προς τα εκεί, χαμηλά κάτω, που είναι η εκκλησία μεγάλη. Λοιπόν, πρώτον, ήθελα να πω ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά εδώ πέρα... Τι έγινε ρε φίλε, ένα γεγονός συνηθισμένο έγινε, τι έγινε, έβγαλε όπλο και μαχαίρι στην Κεσαριανή. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια στην Κεσαριανή εμείς εδώ, είμαστε... Πυρήνα αεξίδων έχει Κεσαριανή. Πώς? Πυρήνα σκληρό αεξίδων έχει. Σκληρό δεν έχει, σκληρό Ολυμπιακή είναι, αλλά υπάρχουν από όλες τις ομάδες, τις τρεις μεγάλες της Αθήνα, υπάρχουν. Δεύτερον που θέλω να πω, όπως λες εσύ Ραπτόπουλε, κολλήσατε τσιμισκή, την είχες στο θηλυκό, τη θηλυκή Κωνσταντοπούλου, την Αιγτζού, πρώτη φορά είδα γυναίκα στη ζωή μου να είναι τόσο πολύ με γυαλιά. 15 λεπτά ήμουν έτοιμος να κλείσω το ραδιόφωνο, δηλαδή όταν βλέπετε τέτοιους άνθρωπους, είστε ρατσιστές ρε. Εντάξει, έβγαλε πάθος, εντάξει. Τι να κάνω, δηλαδή άμα ήταν άντρας, τι, δηλαδή σε πείραξε που ήταν γυναίκα. Είναι πρώτη φορά που βλέπω γυναίκα να κάνει έτσι για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό, είναι αλήθεια. Για ομάδα. Έχεις αντίσει γυναίκα να κάνει έτσι. Κακό είναι. Ο γιατρός, εγώ ο γιατρός είναι άνθρωπο το συμπαθώ. Ειλικρινά το λέω γιατί είναι ειλικρινής. Δεν λέει την απόψη. Ρε ένα τσιστόμουτρο, είσαι και κομμουνιστής. Τι σημαίνει δηλαδή η γυναίκα που πήρε. Δηλαδή αν ήταν άντρας θα ήταν αλλιώς. Δεν το λέει αυτό. Αυτό λέει. Δεν ακούς τι λέω. Δεν ακούς τι λέω. Ακούω βρε κουμούνα, ακούω. Ακούω. Άντρες που μιλάνε έτσι με ποντικά γυαλιά έχουμε ακούσει πολλές φορές. Εγώ στον ραδιόφωνο γυναίκα πρώτη φορά ακούω. Ναι, λέω. Και είσαι κομμουνιστής και προοδευτικός και σε πείραξε εσένα. Όχι, το πείραξε, απλά το. Δεν με πείραξε την γυναίκα, με πείραξε, δεν μπορούσα να την ακούω. Δεν άκουγε για τον γιατρό. Έλεγε χαζομάρες. Πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο είσαι. 22. Γυναίκες στο σπίτι σου δεν έχεις. Όχι, μόνος μου μένω. Μόνος μου μένεις. Δηλαδή τι μόνος μου, εγκόμενα δεν έχεις. Τον παίζεις όλη μέρα, τι κάνεις. Και είχα. Μάλιστα. Άρα είσαι, άρα είσαι από γυναίκες απροπόνητος, γι' αυτό. Άκουσέ με. Ναι. Τώρα θα ανεβώ πάνω για τον αγώνα. Ναι. Παοκτσής φαντάζομαι. Μ' ακούς. Ναι, για να πω για τον αγώνα. Σου είχα πει ότι θέλω να έρθω σε εκπομπή τη Δευτέρα το απόγευμα, το μεσημέρι. Μπορεί να έρθω στην εκπομπή. 3 εκατοστάρικα θα φέρει. Θα τα πούμε από κοντά. Ναι, θα πληρώσει και θα έρθει. Το Γρηγόρη κόκκινο γιατί είναι στάρ. Ο Γρηγόρη θέλει λεφτά. Είμαστε τη εργατική τάξη. Έλα, ποτέ θε, ρε. Είμαστε τη εργατική τάξη. Τι σπουδάζει, φίλε μου. Θέλω να πω τώρα 2-3 πράγματα. Τι σπουδάζει, να ακούσουμε τι σπουδάζει.